Ξεκινάμε. Κάνουμε έκτακτο επεισόδιο στο Game of Money podcast με τον Θέμη τον Μπάκα, που έχουμε κάνει ήδη δύο πολύ δυνατά επεισόδια και τον έχετε αγαπήσει όλοι. Με αφορμή φυσικά τα νέα της ΔΕΘ, όπου καλά κάποια περιμέναμε, κάποια δεν τα περιμέναμε. Έκπληξη. Και επειδή αρκετοί άνθρωποι τώρα σοβαρά έχουν εμπιστοσύνη και σε εμάς και ρωτάνε λόγω του real estate τι εννοούσαν εκεί, τι κάνουμε με αυτό ή τι μας συμβουλεύει κάποια πράγματα, έχει έρθει εδώ με 17 σελίδες σημειώσεις. Τον αγαπάω γι' αυτό. Όχι, τον αγαπάω γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος παρά τις δουλειές του, έλεγε πριν μια μέρα τη βδομάδα, κλείνεται στο σπίτι για να διαβάσει, να μελετήσει και να μπορέσει να παράξει μια αποκωδικοποίηση της γνώσης, το οποίο είναι πολύ πολύ σημαντικό, που πιο πολύ τώρα να κάνουμε το πράγμα. Μάθε το παιχνίδι του χρήματος. Θα ξεκινήσω αυτό που είπες εσύ, με τρεις λέξεις, πώς θα χαρακτηρίζεις, εξαγγελίζεις τα κίνητα. Θα ξεκινήσεις πρώτα εσύ μάλλον, να μας πεις πώς θα χαρακτηρίζεις, εξαγγελίζεις τα κίνητα. Εγώ είπα ότι να είναι. Εσύ το πεις λίγο καλύτερα. Εγώ είπα ότι, τι είπα, είπα ότι δεν είναι αυτό που περιμέναμε, μάλλον δεν είναι τα μέτρα τα οποία θα αναχαιτήσουν το κόστος στέγασης τη δεδομένη χρονική στιγμή. Είπες είναι 19 μέτρα. Είναι μέτρα του παρελθόντος. Mm-hmm. Του 19. Δηλαδή, αν το διαχειριστούμε το 2019, πραγματικά θα βλέπαμε μια εντελώς διαφορετική λογική mm-hmm. στο επόμενο χρονικό, άμεσο χρονικό διάστημα. Γιατί θα σου μιλήσω με αριθμούς. Ναι. Πληθωρισμός 11,4% τον Αύγουστο. Τι σημαίνει αυτό στις ρύθμιση εισοδημάτων. Δεύτερο σημαντικότερο στοιχείο. Eurostat 2020. Τι αναφέρει, ότι 16,9% των νοικοκυριών στη χώρα μας διαμένουν σε σπίτια που ούτε χρωστάνε το στεγαστικό δάνειο, δεν έχουν πληρώσει τη δόση. Εχρημή δόση του γαστικού δανείου. Okay. Δεύτερον, είτε χρωστάνε το ενίκιο, είτε χρωστάνε λογαριασμούς κάθε μήνα. Άρα ένα στα τρία. Ένα στα τέσσερις στους 10 Έλληνες, περίπου χοντρικά, έχουν οικονομικές υποχρεώσεις, τις οποίες δεν είναι σωστή στην καταβολή του ενικίου, του στεγαστικού δανείου ή των λογαριασμών τους, το 2020. Πριν δούμε αυτή τη ραγδαία αύξηση του κόστου στέγασης, της ενέργειας κλπ. Κλπ. Άρα αυτό το ποσό του 16,9% τα δεδομένη χρονική στιγμή αγγίζει το 45-46%. Εμείς αυτό υπολογίζουμε για τα επόμενα δύο έτη που διανύουν τη δεδομένη χρονική στιγμή του 2022. Συγγνώμη. Δεύτερο στοιχείο. Έχετε η Eurostat και μας λέει, η Ελστάτ συγγνώμη, και μας λέει ότι το 2022 το Μάιο αυξήθηκε το κόστος στέγασης κατά 35% σε σχέση με το Μάιο του 2021. Λόγω της αύξησης των ενοικίων, λόγω του κόστους ενέργειας. Mm-hmm. Επιπλέον έχετε πάλι η Ελστάτ και μας λέει ότι 28,7% των Ελλήνων βρίσκονται, λέει, σε πιθανή φτώχεια ή κοινωνικό αποκλεισμό, το 28,7%. Είδαμε και μια πρόσφατη έρευνα που αναφέρει ότι το 76,9% των ενοικιαστών, όταν πληρώσουν τα έξοδα του ενοικίου του σπιτιού τους ή συνολικά τα έξοδα ενός σπιτιού, ενοίκιο, κοινόχρηστα, ρεύμα και λογαριασμούς, είτε κόβεται την καθημερινότητά του βασικά αγαθά, είτε στρέφεται σε οικία πρόσωπα του ειδικού του οικογενειακού περιβάλλοντος για να ζητήσει οικονομική βοήθεια. Όταν παίρνουμε όλα αυτά τα στοιχεία δεδομένα που είναι από συγκεκριμένους οργανισμούς, Ελστάτ, Eurostat, ακόμα και τη GSF που αναφέρει ότι 4 σε 10 νοικοκυριά τη 19η ημέρα μεσοσταθμικά τελειώνει ο μισθός του μήνα, δεν έχουν λεφτά δηλαδή την 20η ημέρα, και ακούς μια στεγαστική πολιτική ή μέτρα που αφορούν συνολικά 150.000 κόσμο, τα οποία όμως συγκεκριμένα μέτρα δεν θα υλοποιηθούν αύριο το πρωί. Mm-hmm. Κάποια μέτρα όπως είναι οι 8.150 εστίες σε συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η Θεσσαλία, η Δυτική Αττική, τα πανεπιστήματα της Κρήτης και στην, αν δεν κάνω λάθος, στη Μακεδονία Θράκη, δεν έχουν υλοποιηθεί σήμερα, δεν υπάρχουν. Θα γίνουν. Ποτέ. Εγώ σου λέω την καλύτερη χρονική στιγμή που θα μπορούσε να ολοκληρωθεί αυτό το έργο, αφού είναι κατασκευαστικό και ιδιαίτερα κατασκευαστικό με το δημόσιο, αντιλαμβανόμαστε είναι 18 έως 24 μήνες. Άρα την επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά και τη μεθεπόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Οι φοιτητές που μας ακούνε τη δεδομένη χρονική στιγμή θα ξέρουν και οι γονείς ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτα από τη σημερινά δεδομένα όσον αφορά το κόστος στέγασης και τη διθυσιμότητα ακινήτων κατάλληλα για φοιτητές. Θα φύγουμε στην άκρη. Δεύτερο σημείο. Είδαμε την αύξηση του φοιτητικού επιδόματος σε 50.000 φοιτητές οι οποίοι ήταν δικαιούχοι. Άρα από 1.000 ευρώ για 1.500 και να σε κατοικήσουν 2.000 ευρώ. Πολύ θετικό μέτρο. Αλλά δεν έχει διεύρυνση τις βάσεις. Άρα αυτή τη στιγμή. Όσοι ήταν δικαιούχοι θα παραμείνουν δικαιούχοι. Αν δεν έχουμε διεύρυνση στη βάση και να πούμε ότι ένα παιδί αφήσει μια από την Πάτρα ή από τη Θεσσαλονίκη που θα φύγει από την Πάτρα και θα έρθει στην Αθήνα ή από τη Θεσσαλονίκη στην Αθήνα ή από την Αθήνα στη Θεσσαλονίκη θα πάρει κάποιο φοιτητικό επίδομα γιατί διευρύναμε τις βάσεις των δικαιούχων, αλλά έχουμε και πάλι τις ίδιες βάσεις δικαιούχων. Άρα μηδέν.
ιστοπηλίκων για τα δεδομένα που διανύουμε τη φετινή χρονιά και πάλι. Okay. Παράλληλα, είδαμε και την κοινωνική αντιπαροχή που αναφέρει το ελληνικό δημόσιο στις εξαγγελίες του μάλλον πρωθυπουργός ως μέτρο για τη στεγαστική πολιτική, το οποίο θα υπάρχει ένα 50-50. Δηλαδή σε ακίνητα του ελληνικού δημοσίου, σε οικόπεδα ή κτίρια τα οποία είναι αδρανή, θα δοθούν λέει σε κατασκευαστές για να κατασκευαστούν με δικά τους έξοδα κάποια κτίρια και θα παίρνει το ελληνικό δημόσιο το 50% σε κοινό των τετραγωνικών μέτρων. Και αυτό το μέτρο θα γίνει, θα υλοποιηθεί όταν θα ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί. Όταν θα βρεθεί ο ανάδοχος. Γενικά κατασκευαστικά θα είναι διετία τουλάχιστον. Άρα μιλάμε για τρία χρόνια. Μετά. Άρα μέχρι το 2025, πρώτο Θεός. Επιπλέον, να μείνουμε σε αυτό, στην κοινωνική αντιπαροχή. Γιατί να συζητάμε το 50-50 σε ένα οικόπεδο του δημοσίου παντού. Μα όπως ξέρεις πολύ καλά εσύ, το βασικότερο κόστος ή τιμή αξία σε ένα κίνητο δεν είναι το κατασκευαστικό κόστος. Είναι η γη. Άρα δεν πρέπει να εισάγουμε, τη δεδομένη χρονική στιγμή έναν ορκωτό εκτιμητή, ο οποίος θα έρθει, είναι επιστοποιημένο από το Μητρό του Υπουργείου Οικονομικών, να έρθει, να μπει στη λογική αυτός ο άνθρωπος, να εκτιμήσει τη συγκεκριμένη αξία του ακινήτου και να πει ότι η αντιπαροχή που θα δοθεί θα είναι τόσα τετραγωνικά μέτρα. Δεν είναι πυρηνική φυσική, διότι στην ίδια περιοχή κάποιοι χτίζουν αυτή τη στιγμή. Ακριβώς. Άρα κάθε περιοχή έχει βάλει τη βάση της αντιπαροχής με τις εμπορικές τιμές. Ξέρουν και οι εργολάβοι και οι οικοπεδούχοι που έχουν κάνει το παζάρι. Βάλε και τον ορκωτό για να το επιβεβαιώσεις. Τουλάχιστον να μην έχουμε κακό κείμενα όπως πολλές φορές έχουμε δει στο παρελθόν όταν αφορούν κατασκευές και αντιπαροχές του δημοσίου. Άρα για να έχουμε και μια ευθύνη, έναν άνθρωπο που θα έχει την ευθύνη ουσιαστικά του ποσοστού της αντιπαροχής των τετραγωνικών μέτρων, ήταν σημαντικό να μπούμε στην λογική να υπάρχει ένας ορκωτός εκτιμητής. Επιπλέον δεν είδαμε και έναν συντελεστή απομείωσης του ενοικίου. Γιατί τι λέει, ότι αυτά τα υπόλοιπα τετραγωνικά μέτρα, το 50%. Το οποίο θα επέλθει στην ιδιοκτησία του ελληνικού δημοσίου, θα δοθούν σε κάποιους ανθρώπους με ένα χαμηλό ενίκιο. Πόσο είναι αυτό? Δεν πρέπει να υπάρχει ένα συντελεστή απομείωσης του ενοικίου ανάλογα με την περιοχή. Δηλαδή, άλλη τιμή ενοικίου έχει μια περιοχή όπως είναι η Αμπελόκηπη, άλλη έχει το κέντρο της Θεσσαλονίκης, άλλο η Πάτρα, άλλο η Γλυφάδα. Άρα, αν τα συγκεκριμένα οικόπεδα φτιαχτούν κατασκευές καινούργιες και αποκτηθούν τετραγωνικά μέτρα του ελληνικού δημοσίου, δεν πρέπει να υπάρχει ένα συντελεστή απομείωση. Θα δείξει κάτι. Θα είναι 45% ή 55% ή 60% από το μέσο όρο τη αξία ενός νεόδημου του ακινήτου τη περιοχή. Αυτή θα είναι η αξία του. Αυτό ακόμα δεν το ξέρουμε. Αυτά είναι να αποκωδικοποιηθούν ή θα. Δεν ξέρει κανεί τίποτα. Παράλληλα, πάμε στο επόμενο κομμάτι που ήταν το βασικότερο στοιχείο που ήταν και οι νέοι, το οποίο ήταν το δάνειο σε 150.000. Πολύ αισιόδοξο, ωραίο το άκουσαν στα αυτιά μα. Πάρα πολύ όμορφο. Αλλά το έως 39 είναι αυτό. Είναι 25-39 ετών. Okay. Να μπορούν να αγοράσουν ένα σπίτι αξίας έως 150.000 ευρώ, κατασκευής έως το 2007, τετραγωνικά μέτρα έως 120 τετραγωνικά. Πάμε τώρα να προποιήσουμε αυτό το πρόγραμμα σε δεκαράκια. Λοιπόν, αν ένα ζευγάρι πραγματικά θέλει να αγοράσει ένα σπίτι γιατί θέλει να κάνει ένα παιδί, γιατί αυτός είναι ο στόχος, πρέπει να βρει ένα σπίτι από 75 τετραγωνικά μέτρα έως 120, που είναι και το όριο του προγράμματος, και να έχει τουλάχιστον δύο δωμάτια. Αυτό είναι η λογική μας. Σωστό. Δεν πάμε σε ένα σπίτι 40 τετραγωνικά μέτρα. Σωστό. Γιατί μην ξεχνάμε κάτι. Θα είναι η πρώτη κατοικία. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί θα σα πω μετά ακριβώς πολλοί φίλοι μου τι μου είπαν ότι σκέφτονται να κάνουν. Και του λέω σκέψου πολύ σοβαρά πριν κάνει αυτή την κίνηση. Γιατί θα χαρτογραφηθεί ως πρώτη σου κατοικία αυτή η κατοικία που θα πάρει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Λοιπόν, αν βρούμε ένα σπίτι από 75-120 τετραγωνικά μέτρα άνω του πρώτου ορόφου, μην είσαι και στο ισόγειο ή μη υπόγειο ή μη όροφο. Αν κάποιος κοιτάξει να ψάξει να βρει ακίνητα νότια, βόρεια και ανατολικά πρόσωπα του νομού Αττικής, να γνωρίζει ότι η διαθεσιμότητα για τα συγκεκριμένα ακίνητα είναι σχεδόν μηδενική. Άρα βγάζουμε εκτός νότια, βόρεια και ανατολικά προάστια. Τώρα, αν κινηθούμε στο κέντρο της Αθήνας, πρέπει να γνωρίζουμε ότι περίπου το 35-36% των διαθέσιμων ακινήτων πληρούν τις συγκεκριμένες προδιαγραφές. Αλλά τα συγκεκριμένα ακίνητα, αν το βρούμε αυτό το ακίνητο που πληρεί τις συγκεκριμένες προδιαγραφές του προγράμματος, το 95% των συγκεκριμένων ακινήτων είναι ακίνητα τα οποία είναι κατασκευής έως το 1980, δηλαδή τουλάχιστον 42 ετών. Σωστά. Άρα δεν μιλάμε για ακίνητα νεότερης κατασκευής. Παράλληλα, εάν ψάξουμε και βρούμε στο κέντρο της Αθήνας ποιες περιοχές διαθέτουν αυτού του είδους τα ακίνητα τα οποία είναι έως το 1980 έως 150.000 ευρώ με δύο δωμάτια, η μεγαλύτερη διαθεσιμότητα καταγράφεται σε περιοχές που είναι Άγιος Παντελήμωνας, Πλατεία Βικτωρίας, Πλατεία Αττικής, Πλατεία Βάθης, Κυψέλη, όπως σου λέω που πηγαίνει, Κυψέλη, Πατήσια, το επόμενο στάδιο μετά είναι τα Πετράλωνα και σχεδόν μηδενική διαθεσιμότητα βλέπουμε σε περιοχές όπως είναι το Παγκράτη, ο Βύρονας,
το Γουδί ή τα Ηλίσια. Εκεί λοιπόν πολύ μικρή διαθεσιμότητα. Αφού μας ακούει σήμερα, πρέπει να γνωρίζει να βρει ένα κίνητο κατασκευή έως το 1980 στις περιοχές που σας είπα ότι υπάρχει διαθεσιμότητα. Εκεί τώρα στις συγκεκριμένες περιοχές τι συμβαίνει. Ανάλογα την επιφάνεια του ακινήτου, θα ξέρουμε αν είναι ολικός ή μερικός ανακαινισμένο ή παράλληλα αν το συγκεκριμένο ακίνητο χρήζει ολικής ή μερικής ανακαίνησης. Όσο πιο μεγάλη είναι η επιφάνεια του ακινήτου, δηλαδή μιλάμε για ακίνητο 100-120 τετραγωνικά μέτρα, πρέπει να γνωρίζουμε ότι το ακίνητο συγκεκριμένο λογικά είναι μη ανακαινισμένο και χρήζει ουσιαστικά μερικής ή ακόμα και ολικής ανακαίνησης. Αν πάμε σε ακίνητα μικρότερης επιφάνειας, 75-85 τετραγωνικά μέτρα. Το ποσό που έχουν πει είναι μια ανακαίνιση μέσα ή δεν το. Όχι, το ποσό είναι για αγορά, 150.000. Okay. Άρα, αν κινηθούμε σε σπίτια 100-120 τετραγωνικά. Τι ποσοστό καλύπτει τη θεωρία, το 90%. Το 90%. Το 10% είναι η ιδία συμμετοχή του ενδιαφερόμενου. Στα εκατομμύρια πρέπει να έχω τα 10 χιλιάρικα. Τα 15. Και κάνω 30-40 το φτιάξω νερό. Θα σου πω και για αυτό τώρα. Γιατί υπάρχει το άλλο πρόγραμμα, το ανακαινίζω μετά. Okay. Οπότε θα σου πω ακριβώς τι συμβαίνει με αυτό το πρόγραμμα, πώς μπορούν να συνδυαστούν. Όμως τι θέμα ποιο είναι. Όλα αυτά τα προγράμματα που συζητάμε είναι προγράμματα τα οποία έχουν άμεση σχέση με τραπεζικό δανεισμό. Δηλαδή λέει αυτή τη στιγμή το πρόγραμμα ότι το 75% θα το δώσει επιχορήγηση, μάλλον ψέματα. Ναι, επιχορήγηση του ελληνικού δημοσίου, αλλά χρήματα τα οποία τα χρωστά δεν τα δίνει, συμμετέχει το ελληνικό δημόσιο. Ναι. Δεν είναι μηδέν, δηλαδή δεν είναι τσακανοδόρο. Όχι, με ένα χαμηλό επιτόκιο. Με μηδενικό επιτόκιο το ελληνικό δημόσιο. Okay. Και το τραπεζικό δίδυμα με το δικό του. Επιτόκιο. Άρα, και συνολικά, στο ποσό όμως, το συνολικό. Άρα αυτή τη στιγμή εμείς δεν ξέρουμε ποιες είναι οι προϋποθέσεις που θα θέσει το τραπεζικό ίδρυμα για να μπορώ να πάω στο συγκεκριμένο δανεισμό. Άρα θα μου το δώσει ουσιαστικά. Άρα θα μου το δώσει, διότι μπορεί να υπάρχουν τέσσερα μεγάλα κριτήρια που λέω ότι έχουν κατώτατο όριο 10.000 ευρώ για να ενταχθούν στο πρόγραμμα, 16.000 ευρώ ο άγαμος, 20.000 ευρώ το ζευγάρι ο έγαμος και 3.000 ευρώ αυξάνεται το όριο αν έχει ένα παιδί. Ένα παιδί, μάλλον δύο παιδιά συν 6.000 ευρώ. Αλλά δεν γνωρίζουμε το εξής. Ένας νέος, μας ακούει αυτή τη στιγμή, και έχει αφήσει μια πιστωτική κάρτα. Ή έχει πάρει ένα δάνειο να πάρει ένα μηχανάκι, μια μηχανή ή ένα αυτοκίνητο. Το πιστωτικό του όριο, η δική του πιστωτική ικανότητα, φτάνει για να περάσει το κατόφλι της τράπεζας, να αιτηθεί το δανεισμό για να μπορεί να ενταχθεί στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είναι μια βασική ερώτηση. Την απόφαση την παίρνει η τράπεζα και συμμετέχει το δημόσιο. Άρα η τράπεζα εγκρίνει. Η τράπεζα εγκρίνει. Okay. Άρα, γνωρίζουμε πολύ καλά τη δεδομένη χρονική στιγμή πώς λειτουργούν τα τραπεζικά ιδρύματα και δεν ξέρουμε ακόμα, δεν έχουμε ακούσει ακόμα από τις τράπεζες να υπάρχει μια ανακοίνωση, κάτι που να μας λέξει κάτι. Καλωσορίζουμε και χαιρετάμε αυτό το ωραίο πρόγραμμα του ελληνικού δημοσίου. Είναι σημαντικό αυτό, γιατί το έχουμε δει αυτό σε πάρα πολλά προγράμματα. Και το επιτόκιο θα είναι αυτό. Το επιτόκιο τη δεδομένη χρονική στιγμή στη χώρα μας τίνει μέσα τις αυξήσεις, τουλάχιστον ό,τι λένε αναλυτές, να αγγίξει ακόμα και το 6-6,5% το σταθερό, το μέσο σταθερό επιτόκιο. Μέσα στο 2023. Άρα, αν εγώ αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζω ποιο είναι το επιτόκιο του τραπεζικού μου δανεισμού, του ποσοστού που αναλογίζει του τραπεζικού μου δανεισμού, πώς γνωρίζω ότι θα είναι ουσιαστικά σίγουρη και συγκεκριμένο το ποσό της δόσης μου κάθε μήνα, έτσι ώστε να κάνω το δικό μου προγραμματισμό, όταν μου λες να δεσμευτώ για 30 χρόνια. Και μην ξεχνάμε κάτι, ο κόσμος, οι νέοι άνθρωποι, έχουν δει οικογένειες να χάνουν τα σπίτια τους για 50.000. Για 20.000, για 30.000. Έχω δει το τραπεζικό σύστημα όταν αυτή τη στιγμή βρέχει να σου παίρνει την ομπρέλα και όταν κάνει ήλιο σου δίνει ομπρέλα. Αυτό κάνει το τραπεζικό σύστημα στην Ελλάδα. Όταν το χρειαζόμαστε δεν υπάρχει. Είπες και κάτι ωραίο πριν που κουβεντιάζουμε ότι ο νέος 40 είναι ο 28. Ακριβώς. Ακριβώς. Το ηλικιακό κόφτη που λέγω στην ηλικία των 39 ετών, ξεχνάμε κάτι πολύ σημαντικό. Μαζί μας εκεί. Ακριβώς. Είναι ηλικία μας. Στον κόφτη, ακριβώς. Ξεχνάνε ότι ο σημερινός 40 ετών που μας παρακολουθεί είναι ο 28χρονος του 2010. Είμαστε η γενιά των μνημονίων. Αυτό που να καταλάβουμε. Είμαστε η γενιά των μνημονίων, της κρίσης του COVID, capital control. Του capital control. Άρα υπάρχουν δύο συχνά δεδομένα. Πρώτον, και εισοδήματα να έχω μπορεί να μην έχω αποταμιεύσεις. Γιατί με αποκλείεις. Πρώτον. Δεύτερον, το νέο οποίος έχει πιο υψηλά εισοδήματα από τα κριτήρια που βάζει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Γιατί ο συγκεκριμένος νέος να τον τιμωρούμε που κατάφερε να έχει αντί για 750 ευρώ το μήνα, 1500 ευρώ το μήνα ή 1300 ευρώ το μήνα μεσοδοσία, αλλά δεν καταφέρνει με τα συγκεκριμένα δεδομένα που υπάρχουν στην οικονομία και τις αυξήσεις που καταγράφω τα τελευταία χρόνια αποταμιεύσει για να μπορεί να πάρει ένα σπίτι. Και μόνος του πάλι δεν πάρει ποτέ. Χωρίς τα προγράμματα και όλα αυτά.
Το είχαμε πει στο πότε. Θα σου πω το εξής. Το 67% των νέων ηλικιακής ομάδας 25-39 ετών, δηλαδή όσο αφορά το πρόγραμμα, δεν είναι τυχαίο η ηλικία αυτή. Αυτή την ηλικία την πήρανε από συγκεκριμένη έρευνα. Η έρευνα έλεγε ότι η ηλικιακή ομάδα 25-39 ετών αναφέρει ότι το 67% ότι διαμένει στο παιδικό δωμάτιο. 25-39. Το 67% διαμένουν στο παιδικό δωμάτιο. Και το 70% ανέφερα σχετική έρευνα ότι με τα δεδομένα που υπάρχουν στη χώρα μας δεν υπάρχει πιθανότητα, θεωρούν μάλλον, ότι ουδέποτε θα μπορέσουν τα συγκεκριμένα παιδιά να γίνουν ιδιοκτήτες του δικού τους ακινήτου. Άρα, ναι, το πρόγραμμα των 150.000 ευρώ μπορεί να δίνει τη δυνατότητα να αγοράσει ένα ακίνητο με συγκεκριμένες προδιαγραφές, αλλά μικρή διαθεσιμότητα όσον αφορά την Αθήνα και διαθεσιμότητα κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, στον Πειραιά, στο κέντρο και συγκεκριμένες περιοχές του Πειραιά, όπως είναι το Κοκκινιά, όπως είναι τα Μπούρια. Αυτές είναι οι περιοχές κατά κύριο λόγο του Πειραιά και στην δυτικά προάστια κατά κύριο λόγο Αχαρνές, Ήλιο. Και αυτό είπα, επιδοτεί αγορά. Αν εγώ έχω και θέλω να χτίσω. Έκανε μια φίλη μου. Μια φίλη μου έκανε μια ερώτηση. Η γυναίκα σου έχει δίκιο. Έκανε μια φίλη μου μια ερώτηση στον υπουργό, στον κύριο Σκέρτσο, σε πάνελ τηλεοπτικό που μας σε ένα σταθμό και ανέφερε ότι εμείς, η οικογένειά μου, είχαμε ένα οικόπεδο. Γιατί δεν μου δίνει τη δυνατότητα να χτίσω στο οικόπεδο της οικογένειάς μου. Και η απάντηση που έδωσε ο υπουργός ήταν ότι το πρόγραμμα αυτό στοχεύει στο να αλλάξει και να έχουν ζωή, ναι, και να αποκτήσουν ζωή το παλιό κτηριακό απόθεμα της χώρας μας. Αφού το είχε αναφέρει όμως ξεκινήσει και ο υπουργός. Δηλαδή, όπως όσοι παρακολούθησαν τη ΔΕΘ, είδαν, είπε, σε περιοχές που υπάρχουν παλιά ακίνητα. Το οποίο είναι κερδισμένο του προγράμματος. Υπάρχουν κερδισμένοι. Οι κερδισμένοι του προγράμματος είναι οι εξής. Όσοι δεν διαμένουν και δεν στοχεύουν στην αγορά κατοικίας στο νομό Αττικής ή στη Θεσσαλονίκη, που η Θεσσαλονίκη έχει περίπου τα ίδια περίπου στατιστικά στοιχεία με την Αθήνα με τη διαθεσιμότητα. Όσοι όμως διαμένουν σε περιοχές που δεν έχουν έντονη τουριστική δυναμική, αλλά στην περιφέρεια, είτε σκέφτονται να ζήσουν στην περιφέρεια, εκεί πραγματικά θα βρουν ακίνητα νεότερα ηλικιακά, πιο ποιοτικά ακίνητα σχέση με τα ακίνητα που διατίθεται αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας και Θεσσαλονίκης και ευελπιστούν πραγματικά αυτά τα παιδιά να μπορέσουν να αγοράσουν αυτές τις περιοχές. Αλλά στην περιφέρεια, αλλά όλη την περιοχή, υπάρχουν και συγκεκριμένα δεδομένα με τα εισόδημα του κάθε παιδιού, του κάθε νέου. Δηλαδή, βλέπουμε ότι υπάρχουν περιοχές που τα εισόδηματα είναι πάρα πολύ χαμηλά. Ή υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά στην ηλικία τη δική μας που έχουν φορολογική δυσυλλόγηση 8.000. Δηλαδή, και μικροεισοδηματίες να είσαι και πάλι δεν εντάσσεσαι. Το όριο είναι 10 με 16.000 ευρώ. Εάν για κάποιο λόγο εντάσσομαι και βρω κάτι που να μου κάνει, δηλαδή, αξίζει τον κόπο για σένα. Λοιπόν, θα σου πω ότι μου πει ένα φίλο μου. Μου λέει: δεν με ενδιαφέρει να πάω σπίτι μου για την οικογένεια. Θα το πάρω για μένα που είμαι νέο που μπορώ και θα τον νοικιάζω κάθε μήνα και θα παίρνω τα λεφτά αυτά και θα πάω να πάω ένα σπίτι άλλο. Του λέω: πάρα πολύ ωραία. Σκέψου όμως ότι αυτό το σπίτι θα χαρακτηριστεί στο δικό σου ύψος 9, στι δικέ σου υπολογικέ δηλώσει, ως πρώτη σου κατοικία. Άρα χάνεις. Χάνεις μετά δηλαδή, εάν αύριο το πρωί θελήσει πραγματικά να αποκτήσει την πρώτη κατοικία για την οικογένειά σου, χάνεις όλους τους φοροαπαλλαγές που υπάρχουν. Και τις τοπόθεν έσχες και οτιδήποτε υπάρχει όσον αφορά την πρώτη κατοικία. Άρα θέλει πολύ καλή σκέψη. Εγώ πάντως, όσον αφορά τους ανθρώπους που μας βλέπουν και μας παρακολουθούν και σκέφτονται να μπουν στη λογική αυτή, θα το κάνω το βήμα. Ιδιαίτερα σε περιοχές της Αθήνας και της επαρχίας, θεωρώ ότι είναι μια ευκαιρία. Αλλά είναι μια ευκαιρία για 10.000 νέους. Μα το πρόβλημά μας, αυτό το πρόβλημα το μεγάλο, δεν είναι 10.000 νέοι. Το πρόβλημά μας είναι πολύ μεγαλύτερο. Και όταν αρχίσει το 2022, αρχίζουμε και αναφέρουμε συνεχώς και λέμε ότι αποκτούμε ένα σχέδιο στεγαστικής πολιτικής. Αυτό το σχέδιο δεν είναι ένα σχέδιο ολοκληρωμένο στεγαστικής πολιτικής για να μπορεί να αντιμετωπίσει αυτό που διανύουμε και αυτό που έρχεται. Μα είχε πει στο podcast και για την Πορτογαλία, την Ισπανία, όλα αυτά που κάνανε. Την Κύπρο. Μπράβο. Να σου πω κάτι πολύ απλό. Δεν υπάρχει ούτε ένα μέτρο, Ένα μέτρο άμεση αναχέτηση του κόστου στέγας. Ούτε ένα. Δηλαδή δεν βλέπουμε ένα μέτρο το οποίο το ακούμε αύριο το πρωί. Θα σου πω τη βίζα. Δεν βλέπουμε ένα μέτρο που αύριο το πρωί γίνεται νομοθεσία του κράτους και πάμε και βλέπουμε στο λογαριασμό μας ή στην τσέπη μας κάτι λιγότερο να δώσουμε ή κάτι επιστροφή να μας έρχεται. Okay. Δεν υπάρχει κανένα μέτρο. Δεν είδαμε ας πούμε αυτή τη στιγμή να πει ότι για τους νέους οι οποίοι νοικιάζουν σπίτι θα υπάρξει σωστικά το κόστος της ενοικίασής του, θα υπάρχει μια έκπτωση του φόρου από το φορολογικό εισόδημα. Δεν είδαμε π.χ. αυτή τη στιγμή από τις οικογένειες οι οποίες σπουδάζουν το παιδί τους σε ένα σπίτι εκτός οικίας κατοικίας να πούμε ότι αυτό το κόστος που πληρώνει κάθε μήνα ο γονέας για τον οίκο του παιδιού του θα υπάρχει μια έκπτωση στο φορολογικό εισόδημα. Κανένα, ούτε για τους τόκους του δανείου. Θα έχουμε αύξηση των τόκων που επηρεάζει άμεσα
τη δόση εργασιακού δανείου και είμαστε η μόνη χώρα η οποία μας το είπε και, μας το είπε και πριν λίγες χρονικό διάστημα ο ΑΣΑ σε δική του εγκύκλιο που λέει ότι θα πρέπει να δείτε έναν τρόπο η τόκη του δανείου να υπάρχει φοροαπαλλαγή από το φορολογικό εισόδημα. Μα στις εταιρείες, ό,τι οποιαδήποτε νομική μορφή να έχεις, ένα ποσοστό των τόκων περνάει στο ξενοδοχείο. Το φυσικό πρόσωπο γιατί. Σωστά. Έχω μια ερώτηση εδώ που λέει αν στο ζευγάρι ο ένας έχει πρώτη κατοικία στο όνομά του, πρόγαμο. Μπορεί να το πάρει όλο για πρώτη κατοικία. Αν το ζευγάρι είναι μη παντρεμένο, λογικά μπορεί να γίνει. Οπότε όμως θα πάει ως άγαμος. Okay. Με τα κριτήρια ως άγαμος. Αν το ζευγάρι είναι παντρεμένο και ως από τους δύο έχει ήδη πρώτη κατοικία, θεωρητικά δεν θα μπορεί να το κάνει. Okay. Έτσι θεωρώ εγώ. Δημήτρη, πάω στο λαιμό μου. Ξεχωρίς προσωρινά. Εγώ αυτό που λέω στους φίλους μου πάντως που είναι μεγαλύτεροι ηλικιακά, 42, 43, 45, ότι θα μπορούσατε προσωρινά να βρείτε μια κοπέλα μικρότερη από εσάς, κάτι κάτω από την ηλικία των 39 ετών, προσωρινά να ενταχθείτε στο πρόγραμμα. Άρα με την ευλογία τη συζύγου. Πάντα με την ευλογία τη συζύγου. Μόνο δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Να σου πω το άλλο πρόγραμμα πάλι που υπάρχει. Υπάρχει το ανακαινίζω. Μα λένε ότι θα δώσουν σε 10.000 ιδιοκτήτες ποσά έως 10.000 ευρώ. Για συνολικά σου προσωστό 10%, μάλλον 40% έως 10.000 σε συμμετοχή του ελληνικού δημοσίου για να κινήσουν τα κλειστά σπίτια, οι ιδιοκτήτες που έχουν κλειστά. Άρα μέχρι έως 5 χέρια να κίνησουν. Ναι, ναι. Πάρει τα 10. Ακριβώς θα πάρει τα. Ναι, ναι. Και να κατοικείς έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Πάμε τώρα να αναλύσω αυτό το κομμάτι. Πολύ θετικό και αυτό. Δεν ακούσαμε όμως ποιος δεσμεύει ή πώς δεσμεύεται ο ιδιοκτήτης, ο οποίος θα πάρει την κρατική επιδότηση, θα ανακαινήσει το ακίνητό του. Θα το βγάλει προς ανοικίαση. Ποιος τον δεσμεύει και πώς δεσμεύεται ότι θα βγει και θα ζητήσει 15 ευρώ τετραγωνικό μέτρο ή 10 ευρώ τετραγωνικό μέτρο. Μα αυτός ο άνθρωπος θα ανακαινήσει το ακίνητό του με χρήματα δικά μας, του φορολογούμενου πολίτη. Και θα βγει πάλι να μας ξαναζητήσει πάλι 10 και 12 ευρώ τετραγωνικό μέτρο τιμή ενοικίαση και πούμε εμεί, αυτή είναι η θεσιμότητα των ακινήτων. Άρα μια λύση στόχος... θα ήταν, εάν πάρει την επιδότηση, να έχει πλαφόν στο ενίκιο. Όχι, έχει πλαφόν. Εγώ δεν λέω, η λέξη πλαφόν με ενοχλεί πάρα πολύ. Okay. Εμένα με ενδιαφέρει η λέξη πλαφόν γενικώ στην κλιματαγορά. Για μένα οπωσδήποτε τη συζητάει είναι λάθος και διαλύει μια αγορά. Mm-hmm. Πρέπει να υπάρχει, εφόσον έχει πάρει χρήματα από τον κρατικό υπολογισμό για να ανακαινήσει το ακίνητό σου, θα πρέπει να υπάρχει ένα συντελεστή απομείωση του συγκεκριμένου νοικίου που ζητά σύμφωνα με την αγορά. Άρα ποσοστιαία επιθέτω σε να νοικιάσει 15 ευρώ τετραγωνικά σου. Λέει η αγορά στην περιοχή ότι η τιμή ενοικίαση για ένα πλήρω ανακαινισμένο διαμέρισμα 50 τετραγωνικά μέτρα είναι 500 ευρώ. Πολύ ωραία. Εφόσον έχει πάρει κρατική επιδότηση, αντί για 500 ευρώ, 350. Mm-hmm. Παραπάνω δεν μπορεί να νοικιάσει. Λιγότερο ναι, παραπάνω όχι. Mm-hmm. Με αυτόν τον τρόπο, πραγματικά θα ήταν ένα βήμα δελεαστικό για έναν ιδιοκτήτη, αλλά και για ένα νέο που το ακούει αυτό το πράγμα. Μα δεν μπορούμε να μπούμε στη δικασία να ανακαινήσουμε σπίτια για να βγουν στην αγορά. Συγγνώμη την έκφραση που μα πούν και οι ιδιοκτήτες, για να θυσιαστούν πάλι ιδιοκτήτες με λεφτά άλλων. Είναι παράλογο. Όταν παίρνει τζάμπα χρήμα, έχει και ένα. Πρέπει να έχει ένα τίμημα. Μα ο στόχος του προγράμματος είναι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τον κόσμο. Έτσι. Πάμε στη Βίζα. Βίζα. Λοιπόν, Βίζα. Λοιπόν, πούμε το εξής. 2022. Πρώτο εξάμηνο που από την αρχή του προγράμματος είδαμε το ισοζύγιο νέων επενδυτών με το ισοζύγιο των επενδυτών που έφυγαν, εγκατέλειψαν τη χώρα, είναι αρνητικό. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό. Κάθε χρόνο ερχόντουσαν νέοι επενδυτές και οι άνθρωποι αγόραζαν ακίνητα στη χώρα μας με ελάχιστο ποσό επένδυση 250.000 ευρώ, οι οποίοι προστίθενταν στους ήδη υπάρχουν επενδυτές από 14 και σήμερα. Είναι η πρώτη χρονιά που η Ελλάδα, το πρώτο εξάμεινο του 2022, ήρθαν 134 νέοι επενδυτές και έφυγαν 640. Το έφυγαν σημαίνει ότι δεν ανανέωσαν στην πενταετία. Σημαίνει ότι είχαν το σπίτι τους, γιατί η άδεια της διαμονής είναι πενταετίας, αλλά ανανεώνεται αυτόματα για όσο χρονικό διάστημα στην ιδιοκτησία σου. Ναι. Άρα αυτοί οι άνθρωποι πούλησαν την ιδιοκτησία που είχαν στην Ελλάδα και έφυγαν από τη χώρα. Δηλαδή εγκατέλειψαν. Και δεν έχουν πλέον βίζα. Και δεν έχουν πλέον βίζα. Okay, άρα δεν θέλανε άλλο ή δεν γουστάραν. Ή πήραν την υπεραξία των προηγούμενων ετών συσσωρευτικά και έφυγαν. Ποιοι έφυγαν? Οι πρώτοι που έφυγαν σε περίπου από τους 640, 434 περίπου, έφυγαν Κινέζοι. 167 Ρώσοι, το οποίο ήταν λογικό γιατί είχαμε τις κυρώσεις και όλο αυτό, και μετά ήταν οι Τούρκοι και οι Ιρακινοί. Άρα 434 Κινέζοι, δεν είναι λίγο το νούμερο. Όταν αυτή τη στιγμή το πρώτο εξάμηνο του 2022 η Πορτογαλία έδωσε σε 650 Κινέζους άδεια διαμονής με μεγαλύτερα όρια. Άρα αυτοί ενδεχομένως πουλάνε και πάνε παίρνουν εκεί ενδεχομένως. Ενδεχομένως πουλάνε και πάνε και παίρνουν σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Ή δεν θέλουν πια γιατί. Ή απέτησαν ή χρησιμοποίησαν την ελληνική κτηματαγορά, καλός ή κακός, πήραν την υπεραξία
και εξάγω τα κεφαλιά τους. Καλά, αν κατάφερε να πάρει υπεραξία ο Κινέζος που το έχει πάρει στην τιμή που το πήρε, μακάρι, αλλά οκ. Όχι, υπάρχουν Κινέζοι και Κινέζοι. Ξέρεις, στη χώρα μας. Κάποιοι πήραν την υπεραξία. Στη χώρα μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, η χώρα μας για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα έχει γίνει και ντοκιμαντέρ και από το Vice, από την Αμερική και από την Ελλάδα. Υπήρχαν πολλά προβλήματα με τη χρυσή βίζα, με αλλαγές ποσών, με υπερτιμολογήσεις, με επιστροφές χρημάτων. Εμείς θα πούμε το θέμα είναι το εξής όμως, ότι αυτοί οι άνθρωποι εγκαταλείψαν. Είναι η πρώτη χρονιά που το δεύτερο εξάμεινο του 22 είδαμε τους επενδυτές να εγκαταλείπουν την χώρα Golden Visa. Εμείς πάρα πολλές φορές και σε αυτογραφία μας και σε ερευνές μας είχαμε αναφέρει ότι θα πρέπει να αλλάξουν τα όρια της Golden Visa στην Ελλάδα. Και δεν λέγαμε να αλλάξουν τα όρια της Golden Visa στην Ελλάδα πανελλαδικά. Εμείς λέγαμε ότι πρέπει να αλλάξουν τα όρια της Golden Visa και να εφαρμοστεί η KIA που είναι από το 2019. Είναι η κοινή υπουργική απόφαση που δίνει τη δυνατότητα σε σύμφωνη γνώμη του Υπουργείου Οικονομικών και Ανάπτυξης να ορίζουν σε γεωγραφικές ζώνες το όριο επένδυσης σε ακίνητη περιουσία ανάλογα με την γεωγραφική θέση και την αναπτυξιακή πολιτική και την τουριστική ανάπτυξη της εκάστοτε περιοχής. Ξέρετε, το λέγαμε το εξής. Κρατήστε τις 200 περιοχές όπως θέλετε, αλλά αλλάξτε το όριο τουλάχιστον σε περιοχές που πεινάνε. Συγγνώμη την έφραση, συγγνώμη που το λέω έτσι. Που έχουν πρόβλημα. Που δεν υπάρχουν θέσεις εργασίας, που έχουν μείωση των επενδύσεων ακόμα και 70%. Περιοχές όπου βλέπουμε ποσοστά ανεργίας άνω του 25%. Εγώ σου πω παράδειγμα από τη Δυτική Ελλάδα. Δηλαδή την περιοχή του έξω εγώ που έχω μεγαλώσει στην Αιχαία. Όταν η Αιχαία έχει μείωση των επενδύσεων 70% σε δεκαετία, πώς θα τη βοηθήσεις. Όταν αυτή τη στιγμή στην Αιχαία βλέπουμε ποσοστό ανεργίας περίπου στο 30% στους νέους, πώς θα τη βοηθήσει την περιοχή αυτή. Ή αυτή τη στιγμή ο τουρισμός να έχει. Να συμμετέχει στο ΑΕΠ της περιοχής κατά 3,1%. Αντιλαμβανόμαστε ότι είναι σαν να είναι μηδενικό. Άρα αυτό που λέγαμε εμείς ήταν να αλλάξουν τα όρια επένδυσης και να βοηθηθούν και άλλες περιοχές, να υπάρχουν κίνητρα για τη Δυτική Ελλάδα, για την Αχαΐα, την Ηλία, την Τουρκανανία, άλλες περιοχές στη Βόρεια Ελλάδα, στις Σέρες, στην Ξάνθη. Άρα δηλαδή, να πέσει το 250. Εμείς λέγαμε να πέσει το 250 στα 180.000. Ή το επόμενο σενάριο που λέγαμε ήταν να ανέβει το όριο της Golden Visa στις 400.000 ευρώ, ιδιαίτερα στις περιοχές που υπάρχουν υψηλότερες αξίες. Υψηλή ζήτηση και στόχευση των επενδυτών. Πού είναι αυτό? Το 85% των επενδυτών έχουν όλοι συσσωρευτεί μαζικά στα πρώτα προάστια. Αλλά σε συγκεκριμένη περιοχή που υπάρχει και το πρόβλημα ότι ο Έλληνας, αυτό που ο Πρωθυπουργός, ότι αυξάνουμε το όριο της Golden Visa στις 500.000 ευρώ για να υπάρξουν πιο πολλά διαθέσιμα ακίνητα στους Έλληνες. Και εμείς λέμε πάρα πολύ ωραία τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ, αλλά ας το κάνετε αυτό στις συγκεκριμένες περιοχές που πραγματικά υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Ποια είναι τα νότια? Εμείς λέμε τώρα ότι ναι, αύξησε το όριο στους 500.000 ευρώ. Σε νότια προάστια ή σε γεωγραφικές ζώνες οι οποίες πραγματικά έχουν υψηλές αξίες, Μύκονο, Σαντορίνη, οπουδήποτε υπάρχει αυτό. Δηλαδή, ναι, εκεί, οι τιμές εκεί τόσο είναι, δεν είναι κάτι διαφορετικό. Αλλά στις υπόλοιπες περιοχές, μην βάζεις τα φόπλακα στο περιοδικό ενδιαφέρον, δηλαδή μην διαλύεις εντελώς το όνειρο κάποιων περιοχών που περίμεναν και ανέμεναν να δουν ένα περιοδικό ενδιαφέρον. Μην ζω αυτή τη στιγμή ότι κράτησε 500.000 ευρώ και εφάρμοσε αύριο το πρωί όμως. Την κοινή υπουργική απόφαση που υπάρχει από το 2019 και δεν εφαρμόζεται. Και πόσες βίζες δοθήκαν την τελευταία χρονιά πριν τον COVID? 1030 το 2000, όχι πριν τον COVID. Η μάξιμη χρονιά πόσες είχε? 3.500 το 2019. Okay. Από εκεί και πέρα άρχισε η. Αυτό το νούμερο μπορεί να σε επηρεάσει την μεταγορά στα. Δεν μπορεί να σε επηρεάσει, όχι. Όχι, αλλά πρακτικά. Όχι, περίμενε. Δεν μπορεί να σε επηρεάσει 3.500 αγοροπολισίες στην μεταγορά, αλλά μπορεί να σε επηρεάσει την μεταγορά. Όταν αυτές τις 3.500 αγοροπολισίες είναι σε συγκεκριμένη περιοχή και οι τιμές έχουν στρεβλώσει. Εντάξει, okay, τότε υπάρχει πρόβλημα. Όταν έχουμε μαζικά 3.500 αγοροπολισίες σε μία χρονιά, σε μία περιοχή, οι οποίες οι τιμές δεν είναι και πραγματικές 100%. Μα εκεί πας να νομοθετήσεις. Άρα το δεν επηρεάζει την Κοζάνη. Και τι άλλο είδαμε. Δεν είδαμε στο κομμάτι του συγκεκριμένου πλαισίου της Golden Visa δύο βασικά στοιχεία. Πρώτον, είχαμε ζητήσει ότι θα πρέπει να πούμε στη λογική. Όταν κάποιος αιτείται Golden Visa στην Ελλάδα και έχει αγοράσει το κινητό του, να πηγαίνει στο Μητρό του Υπουργείου Οικονομικών, να επιλέγει από τους χιλιάδες αδειοδοτημένους εκτιμητές που είναι πιστοποιημένοι, δύο εκτιμητές, και να ζητάει τους δύο εκτιμητές να κάνουν μια εκτίμηση αξίας του ακινήτου που αγόρασε, και αυτές οι δύο εκτιμήσεις να είναι μέσα στο φάκελο, έτσι ώστε σε πιθανόν έλεγχο να υπάρχει μέσα δύο Έλληνες πιστοποιημένοι εκτιμητές του Υπουργείου Οικονομικών από το Μητρό, όποιοι να πιστοποιούν τη συγκεκριμένη αξία του ακινήτου. Έστω και με αποκλίσεις 10%, 15%, αλλά όχι 50%. Okay. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να συζητάμε και να λέμε ότι επιδόθηκε η Golden Visa σε ακίνητο 100 τετραγωνικά μέτρα, σαχαρνές και ήταν 250.000 ευρώ το 1980. Όποιος κατέβαινε κάτω στον περιπτώσιο να ρωτούσε, γεια σου,
Είμαι ο Θέμης. Μου είπαν για ένα σπίτι εδώ σε Χαρνές, πρώτου ορόφου, κάτω τραγουδικά 250.000. Τι σου λέει, μα δεν κάνει 250.000. Δεν είναι εξωπραγματικό αυτό που συζητάμε. Άρα δεν είδαμε τη λογική ότι ναι, πάμε να θωρακίσουμε, να προστατεύσουμε το ελληνικό πρόγραμμα της Golden Visa, να μην είναι ουσιαστικά ένα πρόγραμμα το οποίο έρχονται και καπηλεύονται επιτίδη. Εμείς θέλουμε επενδύσεις στη χώρα. Και πραγματικές επενδύσεις που θα μείνουν στη χώρα μας. Και όχι στιγμίως επενδυτές ή καιροσκόπους. Αυτό είναι η Golden Visa, τουλάχιστον η δική μου εικόνα, το πώς το έχω καταλάβει. Το οποίο πρακτικά. Αυτά δεν περάσαν, τα συζητάνε έτσι. Σήμερα έχουμε την αύξηση του ορίου της Golden Visa στις 500.000 ευρώ καθολικά σε όλη τη χώρα και θα ενεργοποιηθεί το συγκεκριμένο μέτρο από 1η-1η του 2023. Εγώ θέλω να πιστεύω όμως ότι θα δούμε ότι η συγκεκριμένη ανακοίνωση ουσιαστικά να είναι ένα επενδυτικό τέχνασμα. Δηλαδή να υιοθετήσουμε τη λογική της Πορτογαλίας. Η Πορτογαλία τι έκανε. Δεν να πάρουμε αυτό το χρόνο να ξεπουλήσουμε τι. Όχι, ας πω τι έκανε η Πορτογαλία. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Η Πορτογαλία έκανε το εξής. Όταν είδε ότι έχει το COVID και ότι οι επενδύσεις δεν είναι τόσο πολύ εύκολες, ότι αρχίζουμε και έχουν προβλήματα με τους επενδυτές και τη μετακίνησή τους, λέει ότι εγώ θα αλλάξω τα όρια επένδυσης και θα απαγορεύσω στις δύο συγκεκριμένες περιοχές, στο Πόρτο και στη Λισαβόνα, να αγοράζουν ακίνητα ξένοι επενδυτές από Golden Visa. Τελείωσε. Όσοι θέλει θα αγοράζετε σε άλλες περιοχές. Το ανακοινούν αυτό, το εξαγγέλνουν το συγκεκριμένο Υπουργείο της Πορτογαλίας. Σπέβδουν επενδυτές το 2020. Γίνεται ένας πανικός success story το πώς πούλησε η Πορτογαλία τη δεδομένη χρονική στιγμή του 20 που όλοι δεν βλέπαν πουθενά επενδύσεις. Η Πορτογαλία ξεπουλούσε και μάλλον δεν ξεπουλούσε. Πουλούσε ακριβά 500.000 ευρώ το όριο της Golden Visa στην Πορτογαλία. Το ελάχιστο 500.000 ευρώ. Και πήγε πάρα πολύ καλά. Επειδή είδε αυτή την αύξηση του επενδυτικού ενδιαφέροντος στην Πορτογαλία, βγαίνουν τότε οι Πορτογάλοι και λένε: επειδή βλέπουμε μια πολύ μεγάλη κινητικότητα, δεν θέλουμε να χαλάσουμε το επενδυτικό ενδιαφέρον, θα δώσουν μια παράταση ακόμα 6 μήνες. Οπότε φτάνουν τον Ιούνιο του 2021. Ξεπουλάει πάλι η Πορτογαλία και το 2021 με το δικό της success story, δεν ενεργοποιεί το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Αντιθέτως, μπαίνει στη διαδικασία και λέει ότι εγώ θα δώσω και τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή στους επενδυτές να κινηθούν σε εθνικό επίπεδο. Δεν θέλω η Golden Visa να λειτουργήσει μόνο στη Λισαβόνα και στο Πόρτο, αλλά θέλω να λειτουργήσει σε εθνικό επίπεδο. Άρα θα δώσω μια κλίμακα απομείωσης του ορίου επένδυσης 20% και 30%, αν επενδύσεις σε περιφέρειες χαμηλής πυκνότητας. Δηλαδή θέλει 300.000. 280-350 μετά. Okay. Το 500 το κάνει και 280 και 350 ανάλογα την περιοχή. Okay. Γιατί ανάλογα την περιοχή τι σου λέει. 500.000 ευρώ το νόδιμο, 350.000 σπίτι το οποίο είναι έως 30 ετών, αλλά χρήζει ανακαίνιση και θα έρθω να τσεκάρω, να ελέγξει συγκεκριμένος φορέας του δημοσίου ότι όντως το συγκεκριμένο ακίνητο χρήζει ανακαίνιση και εσύ θα την κάνεις. Okay. Όχι δηλώσαμε ότι θα ανακαινήσουμε και δεν ανακαινήσαμε, άρα τι έκανε. Ναι, πουλήθηκαν σπίτια των 500.000 ευρώ νεόδμητα, άρα πήρε στο ΑΕΠ χρήματα. Παράλληλα, είδε, εισέπραξε ΦΠΑ, φόρους, θέσεις εργασίας, κόσμος δούλεψε. Στις 350.000 ευρώ πάλι εισπράττει ΦΠΑ, φόρους, κόσμος δουλεύει, ανακαινίζει ακίνητα, αυξάνεται η οικονομική δραστηριότητα και μειώνεται η ανεργία. Ενώ παράλληλα, τι έκανε στις 280.000 ευρώ μετά, που είναι για τις περιοχές μικρής πυκνότητας, πήγε στη διαδικασία σαν να λέμε εδώ πέρα ότι πήγαμε στην Αμαλιάδα ή στο Αίγιο και αγοράσαμε σπίτια. Εκεί είχαν 280.000. Άρα ο κόσμος κινήθηκε στην περιοχή. Οπότε μετά πήγε στην εξής λογική και λέει ότι επειδή έχω μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, και μου σου τον Ιούνιο του 2021, λέει εκεί που λέγα απαγορεύεται εντελώς η λογική της επένδυσης ακίνητα στο Πόρτο και στη Λισαβόνα, απαγορεύεται μόνο στα οικιστικά. Θα αφήσω, λέει, μόνο επαγγελματικά. Οπότε στράφηκαν όλοι. Εκεί φοβόταν αυτή τη στιγμή η Πορτογαλία μην χάσει αξίες λόγω του COVID. Το πήγαινε που ήθελε το. Εννοείται. Η Πορτογαλία μπαίνει στη διαδικασία και έχει γρήγορα αντανακλαστικά, ανάλογα με τις διεθνείς τάσεις. Και λέει, εφόσον φοβάμαι μην πέσουν οι αξίες στα γραφεία και στα καταστήματα, κλείσουν μαγαζιά λόγω COVID, θα βάλω τους επενδυτές να αγοράσουν τα καταστήματα, να παραμένουν ψηλά οι αξίες και ο Πορτογάλος να μην χάσει τα προσωπικά του στοιχεία. Και πλέον αναγκάστηκε 1η-1η 2022 να εφαρμόσει το συγκεκριμένο μέτρο. Δηλαδή περάσαν 2 χρόνια ολόκληρα που εφάρμοσε τελικά αυτό που είχε εξαγγείλει 1η-1η 2020. Και εφόσον το εφάρμοσε, δεν σημαίνει ότι πάει άσχημα, έχει 600% αυξημένες εκδόσεις αδειών σε επενδυτές σχέση με την Ελλάδα. Το πρώτο εξάμεινο του 2022. Δηλαδή η Ελλάδα χάνει, η Πορτογαλία ακόμα έχει με αυξημένα όρια, κερδίζει επενδυτές. Άρα δεν μας φταίει μάλλον και το όριο μόνο. Αυτά είναι πολλά πράγματα μαζί. ΦΠΑ στην οικοδομή.
πολύ θετικό μέτρο το ΦΠΑ στην οικοδομή. Εγώ δεν διαφωνώ. Δεν υπάρχει αναστολή 20%. Είναι πολύ θετικό μέτρο, αλλά πρέπει κάπως να συνδέεται. Δηλαδή κάτι να κερδίζουμε από αυτό. Κερδίζουμε ναι, στην οικοδομή, οικοδομική δραστηριότητα, αυξάνεται, ο κόσμος δουλεύει. Βλέπω όμως το εξής, ότι αυτό δεν μπορούσαμε να το συνδυάσουμε με μια στεγαστική πολιτική. Όπως είχαν οι Κύπρος. Π.χ. για παράδειγμα. Η Κύπρος τι έκανε. Σου λέει: δεν θέλω να χάσω λεφτά του κρατικού προϋπολογισμού για τη στεγαστική μου πολιτική. Αν θα κάνω το εξής. Θα δημιουργήσω έναν οργανισμό που τον ονομάσω Οργανισμό Τράπεζα Γης. Okay. Η Ανάπτυξη Γης, συγγνώμη, το λέει Κύπρος. Όπου θα δίνουν δυνατότητα στον κατασκευαστή, άμα συνεργάσει μαζί μου, να αυξάνουν τη ληστεία δόμησης. Παράδειγμα. Έχουμε ένα οικόπεδο το οποίο χτίζει 1000 τετραγωνικά και εγώ είμαι κατασκευαστής. Πάω στον οργανισμό και λέω: θέλω να συνεργαστούμε. Ναι, στον οργανισμό, μεγάλη μου χαρά. Λοιπόν, σου λέει ο οργανισμό: θα σου αυξήσει το τελεστή δόμηση 30%. Άρα και εκεί που χτίζει 1000 μέτρα, θα χτίσει 1300. Τι κάνει μετά, του λέει: τα επιπλέον 300 μέτρα, 150 μέτρα ο κατασκευαστή δικά του, επειδή αυτό τα πλήρωσε και τα έκτισε, 150 μέτρα δικά του. Του δημοσίου. Είναι 50-50 ή με στήριξη. Ανάλογα, είναι 45-25, okay. Έχει διάφορους συντελεστές. Okay. Ή 45-55 ή 50-50, okay. Όσο ότι είναι 50-50. Κατά βάση. Okay. Και τι κάνει αυτή τη στιγμή, Κύπρος, αποκτά ο οργανισμός του δημοσίου δωρεάν τετραγωνικά μέτρα, ανά περιοχή που υπάρχει αύξηση οικοδομικής δραστηριότητας και άρα τι κάνει, λύνει και το δημογραφικό. Δηλαδή δεν συγκεντρώνει τον κόσμο μόνο στις μεγάλες πόλεις. Οπουδήποτε υπάρχει νέα οικοδομή, το δημόσιο του Κυπριακού αποκτά εντελώς δωρεάν τετραγωνικά μέτρα. Το προφέρω να σκεφτώ το πρόβλημα που μπορεί να είναι. Να σου απαντήσω, Ναι. Έχω την απάντηση και το πρόβλημα. Περίμενε. Ναι. Λοιπόν, άρα έχουμε το εξής. Αποκτά τετραγωνικά μέτρα, που ήταν νοικιάζει με φτηνό ενίκιο και μια φορά το χρόνο τα συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα τα κληρώνει στον κόσμο και μπορεί να αγοράσει κάποιο σύμφωνα με το κόστος του κατασκευαστικού τη συγκεκριμένη δεδομένη χρονική στιγμή του δικαίου του Ελστάτ. Υπάρχει κάποιο και λέει: πολύ ωραία, μα τα λε κύριε Μπάκα τη δεδομένη χρονική στιγμή, αλλά το πράσινο περιβάλλον. Πράσινη ανάπτυξη, το περιβάλλον. Συμφωνώ απόλυτα. Και γενικά σεβόμαστε. Γενικά οι συντελεστές έχουν μια λογική. Ναι, πολυδομική. Θα σου πω ότι μπορεί να μην γίνονταν παντού. Ναι. Να γίνονταν κάπου εκεί που μπορούσε να γίνει. Ωραία. Από την άλλη, 30% είπε. Πάμε σε μια λογική όμω, να σου τώρα. Ναι. Που θα είμαι κακό σε αυτό. Ναι. Πολύ ωραία. Εγώ σέβομαι πολύ το περιβάλλον και την πράσινη ανάπτυξη. Σου χαρά 100% το λέω. Αλλά εμεί οι ίδιοι θεσμοθετήσαμε πριν λίγα χρόνια και νομοποιήσαμε το 60% των ημιπαίθριων, του ημιπαίθριου χώρου, σε πάρα πολλέ οικοδομέ. Των βορείων, των νοτίων, των ατομικών προαστίων και σε όλη τη χώρα. Άρα είχαμε μια οικοδομή που είχε τετραγωνικά μέτρα ένα σπίτι. Τόσο το αφήξαμε, 20% ήταν. Είχαμε μια οικοδομή. Κοινό κανένα μπαλκόνι, 30. Ακριβώς. Λοιπόν, δηλαδή είχαμε αυτή τη στιγμή το προηγούμενο χρονικό διάστημα οικοδομέ που ήταν 1000 μέτρα και είχαν 1600. Ο κατασκευαστή πούλησε, πήγε την υπηρεσία στην τσέπη του για κάτι που δεν ήταν δικό του, ήταν παράνομο. Άρα εμεί στη δεδομένη χρονική στιγμή που έχουμε πρόβλημα. Εθνικό πρόβλημα το κόστος στέγασης. Δηλαδή, μας πειράζει να ασχοληθούμε και να υιοθετήσουμε μια πολιτική για 1,5-2 έτη, μέχρι με κάποιο τρόπο να ισορροπήσουμε τα πράγματα. Επειδή είμαστε και στο Game of Mars, του χρήματος, έχει απόλυτο νόημα αυτό, διότι ουσιαστικά είναι μια παραγωγή αξίας από το 0. Είναι έτσι. Είναι. Δηλαδή, από το 0, από τον αέρα, δημιουργώ κάτι που είναι μπετάκι τούβλα. Δεν πληρώνω τίποτα. Μπράβο, που έχει μια αξία πάνω. Είναι ο μόνος τρόπος να παράξω αξία από το 0. Η νέα οικοδομή. Να σου πω κάτι ακόμα. Ναι. Πολύ ωραίο. Που κάνουν έξω και εμείς δεν το κάνουμε. Πόσα κίνητα είναι αυτή τη στιγμή αγνώστου ιδιοκτησία που έχουν επέλθει στην οικοδημόσια από το Εθνικό Κτηματολόγιο. Πάρα πολλά κίνητα. Και πλέον τα χαρτογραφούμε, έτσι δεν είναι. Εγώ θα σου πω ότι στο Δήμο Αθηναίων τα δικά μου ακούσματα αναφέρουν 9.000 ακίνητα. Ό,τι είναι αυτή τη στιγμή στο Δήμο Αθηναίων αγνώστου ιδιοκτησία. Αυτά τα κίνητα δεν θα είναι πολύ ωραίο να τα βγάλουμε σε ένα διαγωνισμό, να έρθει μια εταιρεία, ένα επενδυτή. Να πάρει δωρεάν τα κίνητα αυτά, άκουσαμε λίγο, δωρεάν, όχι να τα πουλήσουμε, να τα νοικιάσουμε, να παραχωρήσουμε τη χρήση δωρεάν. Αλλά να ανακοινιστούν τα συγκεκριμένα κίνητα βάσει του υπογραφού του ελληνικού δημοσίου. Με μακροχρόνια νοικίαση, 35 χρόνια. Ναι. Και να σου πει, κύριε Αλέξη, θα νοικιάσει το συγκεκριμένο κίνητο ως εταιρεία, σε ευπαθή οικονομικά ο μάπος σου, που δείξω εγώ ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, και θα νοικιάζει με 4 ευρώ το μέτρο. Θα ήταν πάρα πολύ ωραίο. Δεν θα μπορούσαμε σε 18 μήνες να είχαμε πολλά τετραγωνικά μέτρα που σε πολλά σημεία τη Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, σε όλη την περιφέρεια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν από του νέου ανθρώπου, από τι οικογένειε που έχουν προβλήματα. Γιατί πολλέ φορέ συζητάμε, Αλέξη, συζητάμε συνέχεια, έχουν πει στο τρυπάκι όλοι και λέμε οι νέοι άνθρωποι, νέοι άνθρωποι. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Και εγώ νέο άνθρωπο είμαι. Και ο αδερφό μου νέο άνθρωπο είναι και οι φίλοι του αδερφού μου νέοι άνθρωποι είναι και οι νέοι είναι η επόμενη γενιά που όλοι μα ελπίζουμε. Όπω ήλπιζαν σε εμά οι γονεί μα. Μα υπάρχουν και οικογένειε, τη δεδομένη χρονική στιγμή, που πραγματικά δεν βγάζουν το μήνα. Του αφήνουμε απ' έξω. Δηλαδή είναι εκτός της λογικής στεγαστικής. Μα η στεγαστική πολιτική δεν έχει χρονικά όρια, ούτε ηλικιακά όρια. Έχει κοινωνικά κριτήρια και οικονομικά κριτήρια.
Στα κίνητα που λέω στο δημοσίου, να βάζει τη εκκλησία μέσα που είναι. Εγώ θα σου πω, μην μπλέξουμε το κομμάτι τη εκκλησία σου. Και εγώ θα σου πω, α κοιτάξουμε κάτι. Α κοιτάξουμε τα δικά μα τα κίνητα που έχουμε, σαν ελληνικό δημόσιο, που έχουν επέλθει στο ελληνικό δημόσιο πλέον από το εθνικό κτηματολόγιο. Α κοιτάξουμε τα κίνητα των Δήμων, τα οποία είναι κλειστά, καταπατημένα και κανεί δεν ασχολείται. Αν ρωτήσει έναν Δήμο πόσα κίνητα έχει και πού είναι, ή τι κατάσταση βρίσκεται, δεν ξέρει πού είναι. Και μετά α κοιτάξουμε τα κίνητα τη εκκλησία. Εγώ δεν θεωρώ ότι κανένα οργανισμό, ο οποίο θέλει να συμμετέχει, θα πει όχι στο να συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα πραγματικά που θα βοηθήσει τον κόσμο. Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα βοήθειας. Δεν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο δημιουργεί μόνο συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες. Mm-hmm. Γιατί προχτές μου λέγαμε κάτι φίλους και συζητάγαμε για το κόστος στέγασης. Και λέμε το κόστος στέγασης πλέον το 2022, το 2023 που είναι πολύ κοντά μας πια. Δεν αφορά μόνο τους νέους ηλικιακά, τις ευπαθή οικονομικά ομάδες, τους κοινωνικά ευάλωτους. Αφορά ακόμα και τη μεσαία τάξη, η οποία το εισόδημά της συρρυκνώνεται. Αν συζητήσουμε αυτή τη στιγμή και πούμε από το 2009 στο 2019 έχει χαθεί το 25% του εισοδήματος από το ιδιωτικό μισθό. Και το εισόδημα και η ενέργεια που έχει πάει στο Θεό, οπότε. Είναι φιάλτη. Έχει τη ΔΕΗ και φοβάσαι στο σπίτι σου. Οπότε θα σου πω το εξής. Έχουμε συνηθίσει, αυτή τη στιγμή έχει καλλιεργηθεί η ιδέα στο μυαλό, εδώ και 4 μήνες, πόσο δύσκολο θα είναι ο χειμώνας. Εγώ δεν μπορώ να σκεφτώ ότι από τον 6ο μήνα, δηλαδή από τον Ιούνιο, 4 μήνες εδώ. Τα αυτιά μου ακούν συνεχώς πόσο δύσκολο θα είναι ο χειμώνας. Μα αυτό το πράγμα. Ωραία, το καταλάβαμε. Κάνουμε το θέμα. Δηλαδή το να έρθει δύσκολος ο χειμώνας ή λιγότερος δύσκολος και να μου πεις ότι το φτιάξε να είναι λιγότερο δύσκολο, δεν με απασχολεί. Με απασχολεί τι κάνεις για να αντιμετωπίσεις αυτό το δύσκολο χειμώνα. Και μια σοφή κουβέντα που είπε μια φίλη μου πριν λίγες ημέρες, ηλικία 50 ετών, που ο γιος της είναι η ηλικία μου, μου λέει Θεέ, ξέρεις πώς αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη χώρα. Τι λέω, τι. Συζητάμε τα προβλήματα. Δεν συζητάμε στις λύσεις. Συζητάμε τα προβλήματα μου. Τι λένε. Αλλά δεν μας ενδιαφέρουν στην πραγματικότητα. Τι εννοείς. Μα μου λέει αυτοί που έχουν την δυναμική να λύσουν το πρόβλημα στην πραγματικότητα δεν τους ενδιαφέρει, δεν τους αφορά το πρόβλημα. Τους αφορά η συζήτηση του προβλήματος. Έχεις εσύ ερώτηση για τα. Και γενικά αν έχετε ερώτηση για το Discord ή το TikTok μας live. Τώρα τον έχουμε εδώ. Πάντω τη γίνεται, έχω πάρα πολλέ σημείε μαζί μου. Δεν ξέρω τι ποτέ. Αυτό είναι απίστευτο. Φτάνει απ' έξω, είσαι καλό. Σε ένα φανταστικό σενάριο, τι θα έκανε εσύ. Για το κομμάτι τη εργασιακή πολιτική. Ναι. Αν εσύ εξήγηλε. Αν εξήγηλε, εγώ θα ήσουν για μια μέρα ο υπουργό. Όχι, θα σου λέγανε. Για μια μέρα να διαβάζανε αυτά που γράφουμε. Εγώ θα έλεγα. Για μια μέρα να διαβάζανε αυτά που γράφουμε. Εγώ θα σου το εξή. Αρχικό πρώτο βασικό στοιχείο. Άμεση υιοθέτηση υποόρη. Τη κυπριακή στεγαστική πολιτική. Okay. Μ' αρέσει πάρα πολύ, το θεωρώ πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ φιές και είναι άμεσο. Δηλαδή σε 18-12 μήνες, 8 μήνες, 10 μήνες έχει νέα τετραγωνικά μέτρα σπιτιών. Άρα έχει μεγαλύτερο απόθεμα. Okay. Δεύτερο στοιχείο θα ήταν η άμεση έκπτωση από το φορολογικό εισόδημα των ενοικίων για τις οικογένειες που έχουν τουλάχιστον το φοιτητή εκτός οικίας κατοικίας και τις οικογένειες, τα νέα ζευγάρια. Που δεν έχουν κυρία κατοικία και τη μισθώνουν. Okay. Να υπήρχε ουσιαστικά μια έκπτωση του φόρου με κοινωνικά και οικονομικά κριτήρια. Δεν σου λέω για όλους, για αυτούς που έχουν ανάγκη. Okay. Αυτά τα τρία βασικά στοιχεία για μένα. Το τρίτο στοιχείο ήταν το εξής. Να υπήρχε πάλι η έκπτωση του φόρου από τους στόχους του εργασιακού δανείου και μετά να μην συζητάμε συνέχεια εκπτώσεις και μείωση φόρων φόρων. Θα σου πω το εξής. Κάτι που κάνει η Ιταλία. Πάρα πολύ έξυπνο. Η Ιταλία κάνει το εξής. Λέει. Αλέξη, έχεις φορολογικές δηλώσεις. Έχω φορολογικές δηλώσεις. Αποταμίευση, όχι, δεν έχω. Άρα δεν μπορεί να πάει στην τράπεζα να πάρει ένα σπίτι. Πολύ ωραία. Τι σου ζητάει η τράπεζα, Αλέξη, σου ζητάει 30-40% τη ιδιαίτερη συμμετοχή. Πώς έχεις αγόρι μου, εγώ διαθέτω το 10%. Μπορώ αυτή τη στιγμή να κατεθώ 5-6 μήνες, να αποταμιεύσω μαζί με τη σύζυγό μου, να πάω και στον πατέρα μου να πάρω λίγα χρήματα και να έχω ουσιαστικά το 10% εξίσου στο κινήτου. Σου το υπόλοιπο 20-30% το εγγυάται η Αμπεξική Τράπεζα της Ιταλίας. Που σε εμά η δικιά μα χώρα δυστυχώ η αναπτυξία και τράπεζα δεν έχει ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Okay. Άρα είναι κάτι πολύ βασικό γιατί πάρα πολλοί νέοι με υψηλά εισοδήματα ή μεσαία εισοδήματα, οι οποίοι διαθέτουν τη δυνατότητα. Το χρωστά θα εγγυούνται αυτοί στην τράπεζα. Ακριβώς. Ότι αν στραβώσει θα δοθεί. Να πούμε κάτι πολύ απλό. Ναι. Λοιπόν, η τράπεζα τι κάνει αυτή τη στιγμή στη χώρα μα. Πάμε να πάρουμε ένα δάνειο 100.000 ευρώ, μα δίνει 60.000 ευρώ και υποθηκεύει 100%. Άρα εγώ τι κάνω. Πάω και δίνω 40.000 ευρώ τα δικά μου και η τράπεζα έρχεται και σου λέει τα δικά σου 40.000 καταπήρα, τα βάζει στην τσέπη. Έτσι είναι. Και υποθηκεύω το ακίνητο στο 100%. Άρα, αν λάβω χτύπα ξύλο, αυτό το ακίνητο χαθεί, έχει χάσει 40.000 ευρώ. Σωστά. Έτσι είναι, που έχει βάλει στην ιδιαίτερη συμμετοχή και η τράπεζα διεκδικεί το σούλο του ακίνητου.
ότι είναι δική της υποθήκη. Φανταστικό. Είναι τέλειο. Ή σας σου λέω, θα σου δώσω για τις 100, για το που σου λέω, δώσ' μου 100, μάλλον δώσ' μου 100 δραχμές και μου λες, θα σου δώσω 60 και θα υπογράψεις γραμμάτιο της 100. Αυτός είναι το κογλύφος. Αυτό δεν κάνω το κογλύφι νόμιμη. Υπογράψεις ένα δραχματική. Σωστό. Μεγαλύτερο ποσό από ό,τι σου δίνουν. Και το θέμα ποιο είναι η χρέωση. Ότι τουλάχιστον στην τράπεζα, όταν κάνει τη διαδικασία αυτή όλη, σου λέει ότι είσαι και ιδιοκτήτη. Θα πει και τον έμφυα. Δικό σου έμφυα. Έτσι είναι. Ο έμφυα είναι δικό σου. Δεν είναι δικό μου. Εσύ. Σου... Έτσι είναι. Μεταφορά στην τελεστή δόμηση. Δεν το έχουμε ενεργοποιήσει. Για να ακούσουμε, επειδή έχουμε και το Σταύρο του Αποτσέλε εδώ, φίλο, συνεργάτη, αδερφό, πολιτικό μηχανικό σε όλα παζί. Για τη μεταφράση τη τελεστή δόμηση, ρώτησε. Θα μπορούσε να βοηθήσει αυτό πάρα πολύ αν το κάναμε ψυχόπεδα. Δηλαδή θα μπορούσε αυτή τη στιγμή πραγματικά να βοηθήσει η μεταφορά τη τελεστή δόμηση. Έχει παγώσει όμω. Αν δεν κάνω, έχει παγώσει εντελώ. Το οποίο τώρα επειδή είπε αυτή την ιστορία με, με τα 9.000 ακίνητα, mm-hmm. μεταφορά τη τελεστή δόμηση αφορούσε διατηρητέα κτίρια που δεν μπορεί να τα καταγραφήσει. Μα βάλει και αυτά μέσα. Να σου πω τι έκαναν στη Ρίγα. Για το κομμάτι των παλαιών σπιτιών, mm. το οποίο ήταν κλειστά και ήταν έτοιμα να ήταν υποβαθμισμένα ή ήταν παρατημένα εντελώς. Αυτό με το 1 ευρώ αγοράστηκε. Όχι, όχι, όχι. Όχι. Κάνα το εξής. Λέει, εάν το συγκεκριμένο ακίνητο δεν το ανακοινήσει, δεν το φτιάξει, σου δίνω κίνητρα, σου φορολογώ 5 φορές πάνω. Ωραίο. Ξέρεις πόσοι εμφανίστηκαν και τα φτιάξανε. Να σου πω το επόμενο θέμα που κάνανε στη Λετωνία. Κάνα το εξής. Οποιοδήποτε σπίτι ήταν κλειστό. Έλεγε, αν έχει σπίτι κλειστό και δεν το νοικιάζει, σου αυξάνω τον ένφια, το φόρο εκεί, 5 φορές. Αν το νοικιάσει όμω το συγκεκριμένο ακίνητο, το βγάζει στην αγορά, σου χαρίζει όλου του φόρου. Ξέρει πόσα σπίτια βρέθηκαν στην αγορά εντό 12-14 μηνών. Δεν χρειάζεται πάντα να κάνει πολιτική με χρήματα. Δεν χρειάζονται πάντα χρήματα για να ασκήσει μια πολιτική. Χρειάζονται συγκεκριμένα μέτρα που θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα την επόμενη μέρα. Και όχι μέτρα τα οποία θα έχουν υλοποιήσει μετά από 3 έτη. Και αν η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση. Αν έρθει μια άλλη κυβέρνηση, θα αλλάξει τα μέτρα. Μια άλλη κυβέρνηση ξαναλέγει τα μέτρα. Δηλαδή, μην το θεωρούμε όλα αυτά τα πράγματα δεδομένα στη χώρα μας. Δυστυχώς στη χώρα, αν θυμόμαστε πάρα πολύ καλά όλοι μας, μας είχαν πει ότι ο ένφια, ή όπως λεγόταν ο φόρος, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν ο φόρος, ένα τάφε ψινοδέλτα, δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν, ήταν μόνο για 2 χρόνια. Δηλαδή είχε πάει και στο Συμβούλιο της Επικρατείας και είχαν πει ότι είναι νόμιμο μόνο για 2 έτη. Λόγω ότι η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και αυτή η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης έχει φτάσει με 12 χρόνια. Και πλέον αλλάζουμε τον όρο από τέτοιο που ζωγόταν τότε και το λέμε ένφια. Ο οποίος οι φόροι έχουν αυξηθεί στην Ελλάδα από το 5 έως και σήμερα. Η έμεση και άμεση φόρη στην ακίνητη περιουσία 700%. 700%. Συζήταγα με ένα φίλο προ λίγο ημερών για τις αντικειμενικές αξίες. Τώρα φεύγουμε λίγο εκτός του θέματος, αλλά έχει ένα. Εδώ φύγουμε στο μηχανικό, θα το καταλάβω κατευθείαν. Και λέγαμε, ωραία, αυξήθηκε η αντικειμενική αξία. Το σπίτι μου κάνει 80.000 ευρώ, μου έρχεται το ραβασάκι της εφορίας και γράφει 100.000 ευρώ. Εγώ τι κερδίζω. Είναι μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Ενός φορολόγου μου πολίτη. Τι κερδίζω. Κερδίζω ότι ψυχολογικά ανεβαίνει η ψυχολογία μου και λέω πω από τις 80.000 ευρώ φτάσαμε σε 100. Στην πράξη όμως πάει και πληρώνω μεγαλύτερο ένφια. Και λέω εντάξει, μου λέει μειώθηκε ο ένφια. Ή ο ένφια παραμένει ο ίδιος. Μα ναι, εγώ δεν διαφορά ποιο και ένφια μεγαλύτερο και υψηλότερο και οτιδήποτε. Αλλά αυτό το χαρτάκι με αυτή την αξία να έχει μια χρησιμότητα για μένα. Εδώ ένα επαγγελματία που οφείλει χρήματα στο ελληνικό δημόσιο και πήρε να το καλεί μου εφορία. Εδώ γράφει ότι το σπίτι μου κάνει 100.000 ευρώ. Έχει το χαρτάκι. Ωραία, να σου δώσω 100.000 ευρώ. Να σοφαρίσουμε τα χρήματα που έχω στην εφορία. Να τελειώνουμε. Σου λέει η εφορία. Όχι, θα στείλω εκτιμητή να μα πει την πραγματική αξία του ακινήτου. Γίνω σε πιστηριασμό. Τι είσαι, παιδιά, εντάξει. Κάποια στιγμή δεν πρέπει σε αυτό το κράτος, σε αυτή τη χώρα, να μου σε μια λογική όταν πληρώνουμε κάτι, όταν το ελληνικό δημόσιο αποδέχεται μια αξία και πληρώνουμε, φόρο για τη συγκεκριμένη αξία, πληρώνουμε χρήματα, να έχει μια χρησιμότητα και για μένα. Τουλάχιστον να κλείνω, δεν σου λέω εγώ τις ιδιωτικές μου οφειλές με τον Αλέξιο ή με σένα, να κλείνω τις οφειλές μου με το δημόσιο. Μην μου φέρνεις εκτιμητή να με εκτιμήσει το ίδιο εκείνο που εσύ έχεις καθορίσει την αξία του για να βγάλει τον πληστηριασμό. Δεν είναι λίγο τραγελαφικό. Ω, ναι. Πολύ. Από την τελευταία κουβέντα που είχαμε κάνει ήταν πριν το καλοκαίρι. Με όλα αυτά που συνέβησαν, πολέμους, λοιμούς, καταποντισμούς κτλ. Πόσο δεύει το real estate εδώ? Πόσο δεύει? Το real estate έχει 44% αύξηση των προσδοκούμενων τιμών πώληση από 2018 ως και τώρα, σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της Τράπεζας Ελλάδος.
Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Πραγματικό, πιστεύεις ότι είναι αυτό? Θα σου πω τώρα, γιατί συμβαίνει αυτό, αυτό είναι η επόμενη. Γι' αυτό είναι το πληθωριστικό που λέμε. Ναι, διάβασα ένα πολύ ωραίο άρθρο, το οποίο το είχα σκεφτεί πάρα πολλές φορές αυτό το πράγμα, αλλά ξέρεις, κανείς δεν βγάλει την πένα να το γράψει και αυτό. Και έγραφε, τι θα γίνει με τα κλειστά, λέει, σπίτια. Τα σπίτια τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή στους services. 250.000 ακίνητα. Άρα, αν πραγματικά θέλαμε να λύσουμε το πρόβλημα, θα μπορούσαν αυτά τα κίνητα να διοχετευτούν στην αγορά. Πραγματικά να διοχετευτούν στην αγορά. 250.000 σπίτια. Άρα, τι γίνεται αυτή τη στιγμή, κατάλαβαν αυτέ 250.000 σπίτια σε χαρτοφυλάκια, δημιουργούνται νέες οικοδομές, αυτές που δημιουργούνται, αυξάνονται οι ζητούμενες τιμές, διότι έχουμε στο απόθεμά μας, στο ντουλάπι, κάτι που το βγάζουμε έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Η σκληρή πραγματικότητα του real estate σήμερα είναι αυτή. Όταν θα βγουν έξω αυτά, τι θα γίνει? Ανάλογα με τα βγάζουν στα διαιρά. Επειδή βοηθάει πάρα πολύ πολλούς, όπως και η δική μας τη δουλειά, όπως και τους κατασκευαστές, βοηθάει πάρα πολύ να αυξάνονται οι αξίες των ακινήτων. Συμφωνούμε, αλλά όχι μόνο εμάς. Βοηθάει το τραπεζικό σύστημα, βοηθάει το δημόσιο, γιατί λέει αυξάνονται οι αξίες, αυξάνονται το έλφια, αυξάνονται εισοδήματα. Αλλά όλο αυτό το πράγμα με κρυμμένο κάτι το παίρνουν στο ντουλάπι. Έτσι είναι. Άρα, εάν αυτό που είναι κρυμμένο στο ντουλάπι βγει κάποια στιγμή έξω, ανάλογα με τη ροή και την δυνατότητα που θα βγει και πόσο σύντομο θα είναι και τα χρονικά διαστήματα και τι είδους χαρτοφυλάκια είναι αυτά. Τη ροή την ελέγχουν γιατί το έχουν 5 φάντζ όλο, ας πούμε. Ναι. Πόσο, 3-4 σέρβισες είναι στην χώρα μας. 250.000 είναι οικιστικά ακίνητα. Άρα αυτοί επιλέγουν μαζί με όσους συζητάνε πώς θα τα βγάζουν και ανά πότε. Πρώτον. Δεύτερο σπουδαιότερο στοιχείο. Δεν το καταρρεύσουν στο σύστημα, τα βγάζουν όλα μαζί. Εγώ θα σου πω το εξής. Πήρε ένα κίνητο services αυτή τη στιγμή σε μια αξία που έχει τράπεζα το 2019-2020 100.000 ευρώ. Σήμερα αυτό κάνει 144. Το πλήρωσε το ακίνητο τη αξία του 100.000 ευρώ 20.000 ευρώ και σήμερα κάνει 144. Στα χαρτιά του, στο ισολογισμό του, γράφει υπερκέρδη. Οπότε τι γίνεται εκείνη τη στιγμή, πάει και λέει στα φαν, ελάτε, εδώ έχει ψωμί. Φέρτε μου λεφτά. Και κάθε φορά βλέπουμε να αυξάνονται οι επενδύσεις στη χώρα μας, συνεχώς δηλαδή να μπαίνουν καινούργια φαν μέσα σε εταιρείες, διότι οι ισολογισμοί είναι τέλειοι με τα asset που υπάρχουν. Σωστό. Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτή είναι η εικόνα. Σίγουρα όμως ότι το ελληνικό real estate έχει προοπτική. Και έχει προοπτική σε περιοχές οι οποίες δεν έχουν στοχεύσει ακόμα πολύ. Εγώ αυτό πάντα που λέω στον κόσμο είναι το εξής. Κοιτάξτε περιοχές οι οποίες όταν κάνεις μια επένδυση, είτε λέγεται πρώτη κατοικία, είτε λέγεται ένα σπίτι που θέλω να μείνω την οικογένειά μου, είτε λέγεται μια επένδυση για να έχω εισόδημα, να μην είναι η επένδυση για εισόδημα μόνο από το ενοίκιο, αλλά και από την υπεραξία που μπορεί να πάει στην περιοχή. Δηλαδή, οι περιοχές βλέπουμε ότι αλλάζει. Η Αθήνα αλλάζει, η περιφέρεια κρύβει πολλές ευκαιρίες. Για ποιο λόγο αυτή τη στιγμή να πάω να αγοράσω ένα κινητό, τυχαία, στο Κολωνάκι? Μα το Κολωνάκι αυτή τη στιγμή θα έχει 10.000 το μέτρο, 12, 13, 14, ανάλογα την περιοχή. Ανάλογα το ίδιο στο ακινήτο. Για ποιο λόγο να μην πάω σε μια περιοχή η οποία αυτή τη στιγμή είναι πιο χαμηλά, η οποία στο μέλλον, σε μια πενταετία, εξαετία, εφταετία, μπορεί πραγματικά να μου δώσει υπεραποδόσεις. Ό,τι και να γίνει στην αγορά. Έχει τελευταία ερώτηση, εσύ τίποτα? Αν ποτέ θα δούμε τις αντικειμενικές συνοπτήσεις με τις εμπορικές, λοιπόν, θα σου πω. Και αν το θέλουμε ή αν το δούμε. Αν θέλουμε, γιατί είναι τόσο τα χρόνια που δεν γίνεται αυτά. Που δεν είναι. Αφού και τώρα θα αλλάξουν πάλι. Το διάβαζα πριν λίγες ημέρες. Θα ξαναλλάξουν. Για να μπορείς να εκτιμήσεις ένα κίνητο πραγματικά, πρέπει να καταλάβουμε κάτι. Το κάθε κίνητο είναι μοναδικό. Ξεκινάμε με αυτό. Άρα ένα κίνητο δεν είναι ότι βρίσκεσαι αυτό το δρόμο ή στο δεύτερο όροφο. Κάθε συσκευή του είναι αυτή, άρα έχει μια αξία συγκεκριμένη. Το κίνητο αυτό μπορεί να είναι μέσα πάρα πολύ καλό, να έχει χτιστεί με χρυσό, να έχει απίστευτη θέα. Άρα ποτέ δεν θα μπορούμε να κουμπίσουμε την πραγματική αξία ενό ακινήτου με την αντικειμενική αξία. Αυτό δεν υπάρχει. Πρώτο, δεύτερο σημαντικό στοιχείο, δεν υπάρχει το να πούμε στην λογική από ένα λογισμικό να πάμε να προσεγγίσουμε την πραγματική με την αντικειμενική αξία. Τη στιγμή που στη χώρα μας, δυστυχώς ή ευτυχώς, δεν έχουμε κανέναν φορέα καταγραφής πραγματικών αξιών μεταβιβάσεων. Ακόμα και το μητρώο αξιών μεταβίβαση που υπήρχε, το τελευταίο χρονικό διάστημα δεν λειτουργεί. Δεν υπάρχει, δεν είναι ανανεωμένο. Άρα στη χώρα μας, ο καθένας, ο Θέμης ο Μπάκας, ο Αλέξης, εσύ, μπορεί να ισχυρίζεται ό,τι του αρέσει. Δεν έχουμε αυτή τη στιγμή στοιχεία, πραγματικά στοιχεία, τα οποία να λέμε ότι αυτό το ακίνητο πουλήθηκε τόσα χρήματα. Μπορεί να έχει χρήματα τραπεζικά, μη τραπεζικά, κανείς δεν ξέρει. Μεγάλες μεσητικές μπορεί να έχουν εσωτερικά? Όχι. Όχι. Γιατί? Δεν μπορεί να έχει. Καμία εταιρεία δεν μπορεί να έχει. Μπορεί να έχει στοιχεία για τα δικά της συμβόλαια. Άμα τις πεις μετά, όμως, έλα παίζουν και τα δικά σου συμβόλαια, θα σου πει δεν ξέρω τίποτα. Έτσι είναι. Ναι. Δεν πρέπει να πιστοποιεί ότι είναι δικά σου συμβόλαια. Να σου το πει, ωραία. Να δούμε τις πράξεις που έχει κάνει η συγκεκριμένη εταιρεία και έχει πράξει με τις μεταβιβάσεις που σου δείχνει.
Γίνονται άλλα προβλήματα. Δεν έχουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή μια φορέα που πραγματικά να καταγράφει τις αξίες των ακινήτων όταν γίνονται στην πράξη, την πραγματική αξία. Δυστυχώς. Αυτό είναι πάρα πολύ κακό που συμβαίνει στη χώρα. Και εγώ θεωρώ ότι εξυπηρετεί αυτό που γίνεται. Έτσι είναι. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή μέχρι το 2022 για ψηφιακή διακυβέρνηση ή αυτά τα πράγματα και το ακίνητο που είναι βασικό πλέον τη ελληνική οικονομία. Να μην είναι τίποτα ψηφιακό. Να μην είναι τίποτα. Έτσι είναι. Και να μην πλησιάζει να γίνει. Δεν είναι ότι. Δεν θέλουμε να γίνει ψηφιακό το ακίνητο. Εδώ βλέπουμε πάρα πολλέ εταιρείε οι οποίε μιλάνε για ψηφιακέ μεταβιβάσει, μιλάνε για ενίκη-αστήρια συμβόλαια ψηφιακά, τα οποία ουσιαστικά ο κόσμο καταλαβαίνει ότι κάτι συμβαίνει ηλεκτρονικά και γίνεται, αλλά στην πράξη αυτέ τι εταιρείε τι κάνουν, στέλνουν email το μισοτήριο. Ή έχουν στο email του το τοπογραφικό του ακινήτου. Λες και όλοι οι υπόλοιποι το έχουμε συντολάπα σε τόσο μεγάλο χαρτί. Δηλαδή, δυστυχώς η χώρα μας, ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, να νεοεί ό,τι θέλει και στην πράξη πραγματικά να μην γίνουν αυτά που να γίνουν. Ναι, το real estate είναι μια πολύ ωραία δουλειά, είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Ιδιαίτερα το πληθωρισμό είναι στο 1,4% για τον Αύγουστο μήνα για ένα επενδυτή. Η Ελλάδα, το 85% της χώρας μας, είναι επενδυτικός προορισμός. Δηλαδή, αυτό που δεν έχουμε καταλάβει εμείς, είναι το 85% της χώρας είναι επενδυτικός προορισμός. Αυτό δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ακόμα. Για κλείσιμο, έτσι, εν όψη του χειμώνα, θα το βγάλω αυτά μας από το επεισόδιο, οπότε θα το ακούσουν. Ναι. Το γυρνάμε 23 Σεπτεμβρίου του 2022, να ξέρω και το πότε είμαστε. Αυτό το απαντήσαμε, θα το ακούσουν και πριν. Άρα είμαστε πριν το δύσκολο χειμώνα. Να σου πω κάτι, Αλέξη, γι' αυτό. Μας έχουν πείσει γι' αυτό. Και συμφωνώ μαζί σου. Δεν σου έχει κάνει αυτό. Συγγνώμη, δεν σου έχει δημιουργηθεί σε ένα. Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο μαζικά. Δεν είναι πολύ αυτό το πράγμα. Τρεις μήνες τον Ιούνιο, καλοκαιριάτικα τώρα, πήγε στα Γιονάρα, είσαι στη θάλασσα και σου λέει: όχι μόνο είναι δύσκολο, όχι μόνο. Και το κατάλαβα. Δεν είμαι χαζός τόσο πολύ. Το έχω καταλάβει. Το έχετε πει 300 φορές την ημέρα. Ή α πούμε, βλέπω αυτή τη στιγμή πάρα πολλά άρθρα που εμένα, συγγνώμη που το λέω κιόλα, είναι σαν να μου υποτιμά την νοημοσύνη. Πώς θα κερδίσεις ρεύμα από το σπίτι σου 5 κινήσεις να χρήσουν διακόπτες. Εντάξει, έλεος. Έλεος. Δηλαδή, έλεος πια το να μπαίνουμε στη διαδικασία, να χαλάμε χρόνο στα ειδησιογραφικά site, να χαλάμε χρόνο τηλεοπτικό ή ραδιοφωνικό, να δίνουμε συμβουλή σε κάποιον ότι πρέπει να κλείσει το διακόπτη του σπιτιού. Ή κάποιος άλλος να λέει ότι βάλετε φωτοβολταϊκά. Ωραία, αν είχα λεφτά, αδερφέ μου, θα είχα βάλει φωτοβολταϊκά όταν είπα να τα βάλω. Τώρα να πάω να χαλάσω 30.000 και να βάλω φωτοβολταϊκά για να κερδίσω τα 200 ευρώ το μήνα διαφορά. Δεν έχω να το κάνω. Δεν έχει λογική. Ναι. Δεν έχει λογική. Ή το φυσικό αέριο. Μας λέγανε κάποτε ότι πάρε φυσικό αέριο, βάλε φυσικό αέριο. Άλλαξε το σπίτι σου από πετρέλαιο σε φυσικό αέριο και τώρα σου λέει μου τα ανοίγει κάτω φυσικό αέριο. Βάλε ηλεκτρικό. Δηλαδή και εσύ, είχε ένα ωραίο που διάβασα προχθές. Κάποτε Χαλκίδα κάποιο που λέει γίνεται αυτό που γίνεται όλο με το φυσικό αέριο και σκάβουν ακόμα όλες τις πόλεις για να πάρουν φυσικό αέριο. Ενώ... να πω κάτι στο κλείσιμο επειδή μιλάμε το Jeff Money. Όταν θέλουμε να έχουμε επενδύσεις και επενδυτές, πρέπει να έχουμε ένα σχέδιο ολοκληρωμένο, στρατηγικό, το οποίο είναι τουλάχιστον δεκαετίας. Το τι κάνουμε και για ποιο λόγο το κάνουμε. Και παράλληλα να υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιληφθούν τις διεθνείς τάσεις που έρχονται και να αρπάζουν την ευκαιρία. Δεν είναι δυνατόν η Πορτογαλία, μια χώρα που είμαστε περίπου σαν εμάς, πληθυσμιακά, να έχει ένα ολόκληρο επιτελείο το οποίο συνειδητοποιεί τι συμβαίνει στις διεθνείς τάσεις, προσαρμόζεται άμεσα και κάθε φορά αρπάζει μια ευκαιρία. Και εμείς που θέλουμε να λέμε τον εαυτό μας ότι αντιλαμβανόμαστε την κίνηση στην παγκόσμια οικονομία, να μείνουμε πάντα τελευταίοι. Ξέρετε, αυτό είναι πολύ λυπηρό. Και είναι ένας λόγος που βλέπουμε ότι πολλούς νέους ανθρώπους να φεύγουν. Διάβασα μια συνέντευξη σήμερα σε ένα site, μια μεγάλη εφημερίδα στο site, που συζητάγανε τρεις άνθρωποι νέοι με τον δημοσιογράφο για το συγκεκριμένο πρόγραμμα των 150.000. Αν είναι δελεαστικό για να γυρίσουν πίσω οι επιστήμονες, οι νέοι, να μείνουν στην Ελλάδα. Και λέω, αν θεωρείτε. Ότι ένας νέος επιστήμονας που έφυγε από τη χώρα έφυγε επειδή δεν είχε τις 150.000 ευρώ ή του έδινε κάποιο για να αγοράσει ένα σπίτι, και μάλλον πρέπει να ξαναπιάσουν πάλι τη λογική από την αρχή για ποιο λόγο έφυγαν οι νέοι άνθρωποι και για ποιο λόγο συνεχίζουν να φεύγουν. 600.000 έφυγαν τη δεκαετία των μνημονίων, εν μέσω COVID 120.000 νέοι. Α, σου δώσω ένα στατιστικό οικογένεια. Είμαστε τρία αγόρια. Ο ένας είναι στην Αγγλία, ο άλλος είναι στη Γαλλία. Εσύ στην Ελλάδα. Εσύ τη δώσα ένα σπίτι. Σε έχουν τάξει κάποιο σπίτι. Και έρθει την κλήρωση. Να σου πω. Αλλά βλέπει, είναι ένα 67%. Να σου πω κάτι που μου συμβαίνει εμένα που είναι πολύ λυπηρό. Βρέθηκα με συμμαθητέ μου στην Πάτρα. Κάθε μου στην Πάτρα βλέπω του συμμαθητέ μου, ότι έχω μεγαλώσει στην περιοχή αυτή. Και είπα στο μαθητή μου που έχει τελειώσει το οικονομικό. Τον βλέπω, συζητάμε και τότε κάνει όλα αυτά. Μου λέει πάρα πολύ ωραία. Μου λέει, να μου λέει φεύγω. Του λέω πού πα. Μου λέει θα πάω, μου λέει στην Δανία. Στην Δανία του βγήκε δουλειά.
άκου μου, η Θέμη, χάρισα 1500 ευρώ, έβγαλα τύπο μανταλίκας και πάω σε Δανείο οδηγός. Κουμπάω στον αδερφό μου. Πάλι το ίδιο πράγμα, έβγαλε δίπλωμα, επαγγελματικό και πάει να γίνει οδηγός λεωφορείου στη Γερμανία, αστικού λεωφορείου. Αν σαν χώρα το 2000, τη δεκαετία των μνημονίων, χάσαμε τους επιστήμονές μας, τους γιατρούς μας και όλα αυτά τα παιδιά που έχουν σπουδάσει, πληροφορικοί, άνθρωποι που συμμετέχουν πραγματικά στο ΑΕΠ των ξένων χωρών, και ουσιαστικά για μας είναι το μεγαλύτερο κεφάλαιο που έχουμε εξάγει και τη δεκαετία αυτή όλοι, και τώρα πλέον χάνουμε και άλλα παιδιά για να γίνονται οδηγοί. Δηλαδή. Μα και αυτό που λέει στην στρατηγική. Τώρα το απόγευμα είχα ένα Zoom με έναν παλιό μας μαθητή από το σχολείο, ο οποίος είναι IT, ήταν στο ΕΚΕΤΑ 14 χρόνια, έμεστος, και τώρα παραιτήθηκε και πήγε σε μια γερμανική εταιρεία που κάνει IT στη Γερμανία και ήθελε να κάνει brand στην Ελλάδα και το έλαβε αυτός. Είναι ήδη 7 άτομα στις 4 εβδομάδες και πρέπει να πάνε 30 άτομα. Τίποτα, τα project που κάνετε είναι εδώ ή Γερμανία, όχι στη Γερμανία. Δεν μας ενδιαφέρει και η αγορά, αλλά έχουμε πολύ καλή τεχνογνωσία σαν Έλληνες. Είμαι κάπως πιο φθηνά από τη Γερμανία σαν μισθή. Έτσι, και μας εμπιστεύονται πολύ. Και λέει ότι υπάρχει στην Ευρώπη περίπου 1 εκατομμύριο κενές θέσεις σε αυτές τις τεχνολογίες. Άρα θα μπορούσες να τους βγάζεις από την Ελλάδα, Έλληνες, να μένουν εδώ. Θα σου πω τώρα κάτι αυτό που λέει. Ψηφιακούς νομάδες, ακούστε τώρα. Ένα θέμα πολύ σημαντικό που το συζητάμε συνέχεια. Συνέχεια κάνουν ρεπορτάζ στην Ελλάδα για τους ψηφιακούς νομάδες. Πόσοι ψηφιακοί νομάδες, πόσο έχουν στην Ελλάδα να μείνουν, να αγοράσουν κλπ. Είπα, έχω Έλληνες, οι οποίοι είναι ψηφιακοί νομάδες, οι οποίοι διαμένουν στην Αμερική. Εργάζονται για αμερικανικές εταιρείες και έχουν τόσο ψηφιακοί νομάδες και μένουν στην Πορτογαλία, στην Ισπανία, σε διάφορες χώρες. Στην Αργεντινή, στο Μεξικό. Συζητώ τους μαζί τους, μου λένε το εξής: στην Πορτογαλία, μου λέει και στην Ισπανία. Δεν θυμάμαι ποια χώρα από την Πορτογαλία ή η Ισπανία, δεν θυμάμαι τώρα πολύ καλά. Ο ψηφιακός νομάς, υπάρχουν κτίρια του δημοσίου, το οποίο τον καλούν να μείνει, του λέει θα πίνουν σε νίκη 500 ευρώ, αλλά θα μου δείξει τη φορολογική σου, ότι είναι τουλάχιστον 100.000 δολάρια. Και πρέπει να δαπανάς τουλάχιστον 4.000 ευρώ το μήνα. Πήγαινε να φας, να πεις, να χάσεις λεφτά. Δεν είναι πολύ εντυπωσιακό. Ξέρεις ότι στην Ισπανία υπάρχει έκθεση που γίνεται πάνω στο κομμάτι του προγραμματισμού, διεθνή έκθεση. Και έρχονται άνθρωποι από όλο τον κόσμο για να λύσουν ένα κώδικα συγκεκριμένο. Δηλαδή οι Ισπανοί που δεν έχουν τη δική μας κουλτούρα, πολιτισμό, ιστορία, τόσο πολύ που έχουμε εμείς, δημιουργούν λόγους να τους επισκεφθείς, τουριστικούς λόγους. Αυτό το μεγάλο εντυπωσιακό ότι εμείς δεν μπαίνουμε στη λογική αυτή να κινηθούμε λίγο διαφορετικά. Ήμουν σε μια ημερίδα το καλοκαίρι και ακούω έναν κύριο από το εξωτερικό, ο Έλληνας που δούλευε στην Ελβετία, ο οποίος ανέφερε ότι είχαμε αύξηση, λέει, στους Αμερικανούς επενδυτές στην Ελλάδα κατά 134%. Πολύ εντυπωσιακό. Γιατί εγώ δεν βίζασα, συζητάμε. Για το 2021 μιλούσε. Είναι πάρα πολύ εντυπωσιακό. Αλλά επειδή τα ποσοστά είναι πάρα πολύ ευχάριστα να τα ακούς τα αυτιά σου. Η 6 έγινε 9. Η 6 έγινε 9. Δηλαδή αυτό είναι από ένα σημείο και μετά κοροϊδία. Δηλαδή ακούει ο άλλος ο άνθρωπος και λέει στα παιδιά εντάξει. Εντάξει, δηλαδή μην υποτιμάτε την ενωσή μας τόσο πολύ πλέον. Δηλαδή μας βλέπει αυτή τη στιγμή ένας άνθρωπος και σκέφτηκε αυτός τι θα κάνει. Να αγοράσω, να μην αγοράσω, είναι καλό το πρόγραμμα, είναι καλό το πρόγραμμα. Να πω το εξής, να κλείσω για το κομμάτι αυτού του προγράμματος. Οποιαδήποτε στιγμή συζητάμε και αναφερόμαστε σε θέματα που στοχεύουν σε αναχέτηση του κόστου στέγασης και τη πρόβαση των νέων σε αγορά ή ενίκιο σπιτιού προστές τιμές είναι μόνο ευχάριστο. Αλλά δυστυχώς αυτό το πρόγραμμα, όπως τουλάχιστον το βλέπουμε σήμερα, με μια γρήγορη ανάγνωση και με τα δεδομένα που έχουμε, δεν είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί πραγματικά να στοχεύσει στο πρόβλημα των πραγματικών αναγκών που υπάρχει σήμερα. Άρα, η κατακλείδα είναι ότι αν μπορεί κάποιο το πάρει, να το πάρει με τον αστερίσκο ότι είναι πρώτη κατοικία. Ναι, αυτό το προσέξει. Ας μιλήσει με τον λογιστή του, με τον δικηγόρο του, τι σημαίνει πρώτη κατοικία, τι κερδίζει και τι χάνει. Καλό πρόγραμμα είναι. Για μια άλλη εποχή. Ή αντίστοιχα το ανακαινίζω, αφού τα δίνουν που τα δίνουν τζάμπα τα 10.000, μα θα πάρει πάρτα. Εννοεί ότι τα παίρνει. Δηλαδή, συγγνώμη, υπάρχει κάποιο άνθρωπο που θα σου πει πάρτα και θα πει: εγώ δεν θέλω να τα πάρω. Θα τα πάρει τα χρήματα, αλλά από την άλλη μεριά, γιατί ο σκοπό είναι αυτό το ακίνητο να βγει στην αγορά και να είναι προσιτή η τιμή του για του νέου που θέλουν να διαμείνουν σε ένα συγκεκριμένο ακίνητο, να υπάρχει από την πολιτεία μια δικλίδα ασφαλεία, μια διευκρίνηση. Μια δέσμευση ότι το συγκεκριμένο ακίνητο θα νοικιαστεί σε μια συγκεκριμένη τιμή. Η χώρα μας δυστυχώς άργησε πάρα πολύ να υιοθετήσει μέτρα και πολιτικές για να αναχέτηση του κόστου στέγασης. Είδαμε πολλές άλλες χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία, Κύπρος, 2018-2019, ήδη να έχουν υιοθετήσει μέτρα και πολιτικές για αναχέτηση του κόστου στέγασης. Και κλείνω, θα σου πω, θα σου στείλω ένα email. Έχω πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, έχω ένα ολόκληρο αρχείο που αναφέρει σύμφωνα με το απόθεμα των ακινήτων
αναχώρα, okay. πόσο τσεκατώνει τα κίνητα που είναι κοινωνικές κατοικίες με ποσοστό ενίκιο κλπ. Η Ελλάδα είναι 0, σε πάρα πολλές χώρες το καταλαβαίνω ότι είναι 0, τώρα ξεκινά το πρόγραμμα. Άλλες χώρες έχουν 2, 8%, 7%, 16%. Okay. Άρα είμαστε πάρα πολύ πίσω για να μπορέσουμε τη δεδομένη χρονική στιγμή να πούμε ότι η Ελλάδα έχει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής με στόχο την αναχέτηση του κόστου στέγασης. Συσταγωγικά για το σύνολο των ανθρώπων που πραγματικά έχουν ανάγκη. Αυτό το λυπηρό. Εγώ περίμενα πάντως να ξέρεις, όταν άρχισε, εγώ από το 2019, έγραφα συνεχώς ότι η Ελλάδα μπαίνει σε στεγαστική κρίση. Okay. Δηλαδή, τον Νοέμβριο του 2019, το πρώτο μου άρθρο στο Έθνος που τους λέω ότι η Ελλάδα έχει τα δεδομένα που θα ενταχθεί σε στεγαστική κρίση. Και τους εξηγώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι, οι άλλες χώρες ήδη υλοποιούν ότι η Ελλάδα πρέπει να το κάνει. Χάρηκα πάρα πολύ που το 2021, τον εκεί καλοκαιράκι του 21 Σεπτέμβρου, άρχισαν και τα κόμματα και η κυβέρνηση και η αξιωματική αντιπολίτευση να ασχολείται με το κομμάτι της στεγαστικής πολιτικής. Δηλαδή άκουσα τον κόσμο πια να φωνάζει εισαγωγικά, ότι δεν αντέχω άλλο. Έτσι. Και άρχισαν να εκθετούν και να κάνουν προγραμματικές δηλώσεις. Ας προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Οι δηλώσεις και οι προγραμματικές δηλώσεις να γίνουν υλοποίηση και ας. Με την ευκαιρία αυτού του νέου προγράμματος, ας κάτσει η κυβέρνηση και οι αρμόδιοι να σκεφτούν και νέα μέτρα τα οποία πραγματικά θα βοηθήσουν τον κόσμο. Ο κόσμος έχει ανάγκη. Και δεν είναι καθόλου πλάκα αυτό που συζητάμε. Είμαστε η μόνη χώρα στην Ευρώπη. Είμαστε πρωταθλητές. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος. Είμαστε πρωταθλητές στο κόστος στέγασης όσον αφορά όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαστε πρωταθλητές. Πανηγυρίσουμε. Πρωταθλητές στο κόστος στέγασης και η μόνη χώρα που όλα αυτά τα χρόνια δεν έκανε απολύτως τίποτα. Και αυτό που κάνει σήμερα δεν καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των ανθρώπων που έχει ανάγκη. Ενώ όλοι οι άλλοι είναι εντελώς διαφορετική φάση. Ευχαριστούμε πολύ. Για τρεις λόγους ευχαριστώ. Ένα, για το short notice. Δευτέρα το έστειλα. Λέω, όταν θα είσαι έτοιμος, θα έχεις αποκαιδοποιήσει, έλα να τα πούμε. Μου λέει, τα έχω ήδη κάνει. Βασικό. Δύο που αφιέρωσες μία ώρα και εδώ μαζί μας, το εκτιμώ πάρα πολύ και εγώ και οι άνθρωποι, γιατί ταιριάζουμε αρκετά έτσι και είναι οι ενέργειες ωραίες εκεί πέρα έξω. Και τρία, γιατί πραγματικά είναι πολύ χρήσιμο, τουλάχιστον για ό,τι θέλει να ακούσει ο καθένας. Μας βοήθησε πολύ εδώ, γιατί είμαστε του επαγγέλματος. Και να δούμε και πώς θα το προχωρήσουμε. Οπότε σε ευχαριστούμε για την ευκαιρία. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί όταν έρχομαι περνάω ωραία, πρώτον. Δεύτερον, με τιμάτε όταν με φωνάζετε, μην το ξέρω αυτό. Τρίτον, όσες φορές έχω με τις σημειώσεις μου και λέω θα είμαι κύριος, θα είμαι σωστός, δεν θα ξεφύγω, δεν θα πάω αλλού την κουβέντα. Πάντα, όχι, πάντα με τον Αλέξο, η κουβέντα ξεκινάει από εδώ και φτάνει μέχρι το σύμπαν. Αν μπορεί να συζητάμε οτιδήποτε. Εγώ χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, νιώθω άνετα. Δεν νιώθω ότι μας βλέπει κόσμος. Δηλαδή νιώθω ότι μας είναι μια ιδιωτική κουβέντα και συζητάμε μέσα μαζί. Και αυτό με κάνει και νιώθω και πολύ πιο άνετα γενικότερα στο ότι συζητάμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Μάθε το παιχνίδι του χρήματος.